Το Τζόνι πώς τον κόβεις, ε? Σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραίο μαλίτσι. Το μαλλί ανέρευε. Ναι, ρε, τώρα το πρόσεξες. Όχι, βγάζει μάτρι, καρφάκι. Top Gun. Είναι λίγο δεκαετία 80, ναι. Το οποίο είναι πιλότος. Θα βγει sequel του Top Gun την επόμενη χρονιά. Σε πρόσεξε που δεν το γνωρίζεις. Δεν το γνωρίζω, όχι. Θα βγει ταινία. Tom Cruise, Val Kilmer κτλ. Ναι. Γιάννη, δυνάμωσε λίγο το. Ποιο έχω εγώ? Το ένα. Το ένα. Ένα, λίγο ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε καμπάνα, κόπα καμπάνα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης, έκτη μέρα του Ιούνιου, με πάρα πολύ ζέστη και αφόρητη γρασία, φίλε. Πολύ πράγμα. Ναι. Δηλαδή, κολλάς όλη την ώρα. Ούτε στην Κούβα δεν είναι έτσι φάση. Εμείς στην εξωτική περιοχή δεν έχουμε. Έχουμε θέμα, βέβαια. Εντάξει, όχι. Αλλά... τα παραλιακά τα μέρη έχουν υγρασία. Κοίτα, ναι. Εγώ στο σπίτι που ήμουνα είχε δροσιά σχετικά. Mm-hmm. Βέβαια, εγώ γυρνάω στο σπίτι και χωρίς μπλούζα πλέον. Έχω φτάσει σε αυτή την εποχή. Τσιτσιδός εντελώς. Όχι, φοράω βερμούδα από κάτω. Εντάξει. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Γιατί μποξεράκι, θα σε καλύπτει. Έχει γνώμη το βραχείο στο σπίτι. Γιατί ρε φίλε, τι θα τραπεί τον καναπέ, την. Δεν γίνεται. Δεν νιώθω εγώ άνετα. Τι θα πει, η γειτονιά θα πει. Τι θα πει, η γειτονιά θα πει. Δημοσία θεά είσαι. Η γειτονιά θα πει. Δεν στον αυτό ρεπόρτερ Άρη, ο παρόλο ρεπέρο παιδί. Δηλαδή. Ανέβηκαν κιόλα. Ανέβηκαν τώρα που ανέβηκε ο Άρη, δηλαδή ο Άρη γυρνάει με τα βρακιά. Δεν καταστρέφτηκε πάντα. Όχι, ρε φίλε, γιατί σαν τον μποξεράκι δεν έχει. Πρέπει να διατηρήσουμε ένα προφίλ. Εντάξει, υπάρχει μια ιδιωτικότητα με στο σπίτι. Δεν. Βγαίνω μόνο όταν ποτίζω χωρίς μπλούζα. Αυτό πειράζει, όχι, δεν είναι προσβολή της δημοσίας. Καλά, ναι, μπλούζα γιατί ρε φίλε. Δεν χωρίς είναι... στην αυλή. Στην παραλία, τι είναι, στην τροπή, στην παραλία που. Άλλο στην παραλία, άλλο στο σπίτι. Όχι, τώρα, φίλε, στην αυλή. Στο σπίτι σου κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, λες συγκρότημα. Εγώ ξέρω, όχι πολλούς, αλλά έχω κανένα δυο γνωστούς που κυκλοφορούν ολόγυμνοι στο σπίτι τους. Ναι, το έχουν, ρε παιδί μου. Ναι, τσίτσιδι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα μείνει άλλο μόνο του, δεν λέμε τώρα να έχει παιδιά. Εντάξει. Ναι, δεν λέμε να έχει παιδιά. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο εντάξει. Πράγμα. Άσε που φίλε το να ποινικοποιεί το γυμνό είναι λάθος. Σίγουρα. Έτσι μας γεννάει η μάνα μας. Σίγουρα. Έτσι. Έχεις δίκιο. Η μητέρα φύση αυτό λέει. Γεννιέσαι χωρίς ρούχα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Σαν την κόρη μου που βάζει κούκλες της κάτω από την πλούζα, αλλά γέννησα και τις βγάζει ντυμένες κανονικά. Λέει, ό,τι ωραία, δεν με ό,τι ωραία. Λέω, κορίτσι, όταν γεννιούνται λέω, τα παιδάκια, λέω, δεν φοράνε ρούχα. Όχι, τι λέει, δες πόσο ωραία. Ναι, αλλά γιατί τα λοιπά. Αφού όταν γεννιόμαστε γυμνοί, γιατί ναι. Δεν μας θάβουν και γυμνούς. Τώρα θέτω πολύ σημαντικά. Είναι φίλε πράγμα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, όπως είναι μεγάλη κουβέντα και το θέμα της ταφής. Είναι όντως τέτοιο. Κοίταξε, εντάξει, μπορεί να είναι μακάβρι, αλλά το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, φίλε. Πρέπει. Φτάνει, ρε Θανάση. Σε κάθε εκπομπή το πρώτο μισάρι για θανάτου. Όχι, ρε φίλε. Και σπασμένα χέρια. Εντάξει, όχι. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλιώς το είχα λίγο στο μυαλό μου. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια που το ξανασκέφτηκα, όντως είμαι υπέρ του τάφου, τέλος πάντων. Είναι, ρε παιδί μου, σημείο αναφοράς. Για αυτούς που μένουν πίσω, είναι σημείο αναφοράς και μνήμης, ανάμνησης και τα λοιπά αναμνήσεων για αυτόν που έχουν χάσει, που έχει φύγει. Καθένας όπως το βλέπει. Ναι, ναι, εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Απλά το θέμα είναι ότι εντός της πόλης στα νεκροταφεία, ωραία κουβέντα ανοίξαμε, κύριε και κύριοι, στα 10 και 12 λεπτά μετά από τις 10. Πολύ... Φίλε, η ζωή με το θάνατο είναι κρίκη αλυσίδας. Είναι αλληλένδετα. Το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Φιλόσοφος. Ναι. Καλό. Αριστοτέλης. Απλά, εμένα όχι με εκνευρίζει. Τι σε εκνευρίζει? Με ενοχλεί κάποιος το γεγονός ότι προκειμένου να χάνεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Έτσι. Ναι. Και το θάβεις και το έχεις, ας πούμε, σε ένα νεκροταφείο, είτε στην πόλη είτε στα πράσινα, ας πούμε, όπως μένω εγώ. Στην εξωτική, πάντων, μπορεί να είναι και στα βουνά και στα λαγκάδια. Στην εξωτική Περαία. Μαύρη ώρα και στιγμή πήγαμε. Λοιπόν. Αλλά νομίζω την πενταετία πρέπει να πληρώσεις για να το διατηρήσεις. Καλά, ναι, εκεί είναι λίγο τα. Τέλος πάντων, τι κουβέντα πιάσαμε. Ναι. Μια φορά θυμάμαι. Μια φορά. Στο χωριό μου που είχα πάει, στο Μελάνθιο Κυλκής. Μελάθιο. Μελάνθιο. Α, Μελάνθιο. Πώς λέμε ένα δελτίο μελάθι. Το Μελάνθιο. Στο Μελάνθιο Κυλκής. Είχαμε πάει, παιδί μου, εγώ, ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, η θεία μου, τα ξαδέλφια μου και έχουμε πάει τώρα πάνω στα μνήματα. Κάθε χωριός που σέβεται τον εαυτό του, κάπου σε περίοπτη θέση μέσα, υπάρχουν και τα μνήματα. Ακούτε τον Μπαμπούλα FM. Ο Μπαμπούλας FM, λοιπόν. Παχούμης FM. Μας πάρει ο Μπαμπούλας, να βάλω μια χορηγία. Θα βάλω, βέβαια. Την κολλήσουμε στον Παράσχο. Λοιπόν, και μπαίνουμε μέσα και όπως είναι, ρε παιδί μου, και μπέμπεις. Ήδη μπροστά, ρε παιδί μου, είναι το παππού μου και το θείο μου. Και μπαίνουμε μέσα, ρε παιδί μου, και λέει η γιαγιά μου, έχει χώρο το μεταψίδι από κάτω. Και έρχεται η γιαγιά μου και πέρα που επικρατεί σιγά και δεν μιλάει κανένα. Ναι. Κάνει με το χέρι έτσι και δείχνει και λέει, να, και εμείς όλοι λέει εδώ θα μπούμε. Ναι, ρεαλίστρια η γιαγιά. Ρεαλίστρια. Μαζί κρατήσει και τις θέσεις. Θα μπορούσε να έχει ένα κασκόλ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεαλίστρια. Δεν είπε κάτι. Έτσι, ναι, όσο πιο.
Λοιπόν. Έτσι, πώς να το πούμε, εξοικειωθούμε με την ιδέα της φυγής κάποια στιγμή, γιατί κάποια τα πάντα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Όλα τα πράγματα, ωραία ή άσχημα, κάποτε τελειώνουν. Και κάθε τέλος είναι και μια αρχή. Κάθε μια αρχή, κάθε μια νέα αρχή είναι το τέλος μιας προηγούμενης, μιας προγενέστερης κατάστασης. Και ήξεις αφήξεις ου και εμπολέμω θνήξεις. Ήξεις αφήξεις ου εμπολέμω θνήξεις. Ότι αρχίζει ωραίο, ναι. Τελειώνει με πόνο. Ναι. Οι πικραμένες καρδιές το ξέρουν μόνο. Είσαι πολύ μπροστά, φίλε. Είσαι πολύ μπροστά, φίλε. Νιώθω τυχερός που εδώ και 9 μήνες, 8, πόσο. Τον Οκτώβριο. Ναι, τον Οκτώβριο μοιράζομαι μαζί σου τα βράδια μου. Ναι, ένα δίωρο. Για να μην παρεξηγηθούμε. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ναι. Μπαλαντέρα ακούτε εδώ στον Λίμπερο 107,4 στον FM. Τετάρτη βράδυ στα 15 λεπτά μετά τις 10, ναι, αργήσαμε λίγο. Ο Σταμάτης τώρα τι βρίσκει και λέει, ρε φίλε, για... Για τον LeBron James. LeBron James, ο οποίος θα μιλήσει με Golden State Warriors. Θα δεχτεί από εκεί πρόταση. Να έρθει στον Dallas. Στον Dallas. Εκεί με τους Ewing, πώς λέγονται αυτοί. Ewing. Oil. Λοιπόν, FM γεννώντα τα μηνύματά σας στο 54526, κάτσα πρόπ. Πάλι το σοβαρό. Πάλι το μανδύα των δημοσιογραφικών. Το δημοσιογραφικό, ναι, γιατί αυτή έχουν 7 μήνες, μια καταστρέψη. Λοιπόν, FM γεννώντα τα μηνύματά στο 54526, με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά από τις 11 δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Σήμερα ναι, θα είναι λίγο διαφορετική εκπομπή. Η πρώτη ώρα θα κυλήσει κλασικά με τα ρεπορτάζ. Πέραν του χουλιαμά που κάνουμε εμείς στο ξεκίνημα που μιλάμε από μαγειρική μέχρι τάφες. Αλλά μετά τις 11. Αλλά μετά τις 11. Θα ασχοληθούμε με τη μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας. Εντάξει, για εμάς. Για κάποιους άλλους. Είναι σίγουρα, είναι αδιαφυσβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στον πλανήτη. Να δυναμώσουν στο Liverpool Branch. Ναι. Για να ακούσουν. Λοιπόν, και χθες το είπαμε, το λέμε και σήμερα. θα μιλήσουμε μετά τις 11 με τον επίτιμο πρόεδρο. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-0. Σωστά. Το έφαγε ο Σαριόγλου. Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Μαζί με τον Κούπερ. Λοιπόν, μετά τις 11 θα μιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο του Manchester United Greek Supporters Club. Mm-hmm. Είναι το αναγνωρισμένο από την επίσημη Manchester United FC ελληνικό fan club. Ναι. Με έδρα την Αθήνα, το Εγάλιο συγκεκριμένα, και θα μιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο να μας αναλύσει και τις δράσεις του κλαμπ, να μιλήσουμε για την United, για το παρελθόν της, για το παρόν της, για το μέλλον της, για Σερ Άλεξ Φέργιουσον, για Μουρίνιο, για Λουκάκου, για δεν ξέρω τι άλλο θέλετε. Εντάξει, ειδικά για τους φίλους της United, ένας λόγος παραπάνω να είστε συντονισμένοι στην σημερινή εκπομπή και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας και τα λοιπά. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε και για την εθνική Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας που ξεκινά σε μια εβδομάδα και σήμερα. Την άλλη εβδομάδα τέτοια ώρα θα λέμε το preview του ενακτήριου αγώνα. Θα αναλύει εδώ, Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Θα λέει, ναι, ναι, θα ξεφύγουμε. Που θα είναι ξεφύγουμε. Το ψωμί του είναι. Νομίζω ότι την άλλη δεν θα σταματήσω να έρχομαι. Όχι, ρε φίλε, σε χρειάζομαι. Α, πρέπει να δηλώσω και άδεια αύριο. Θα δηλώσω άδεια. Ναι. Αλλά έχουμε πάμε την προετοιμασία. Πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Εγώ μέχρι το Μουντιάλ, φίλε, θα είμαι εδώ πέρα. Εγώ θα λείπω, μάλλον. Πάμε... Άξι, μετά, αφού είμαι λίγες μέρες, ξεκουραστούμε. Πόσες μέρες. Αδούμε. Κάτσε, γιατί μπορεί να λείπω και εγώ. Νωρίς είναι ακόμα. 6 Ιουνίου είναι. Μέχρι τις 15 Ιουλίου έχουμε σχεδόν 1,5 μήνα. 40 μέρες γεμάτες. Θα αφήσουμε όλο μεταναστεί εδώ πέρα. Όχι, ρε φίλε, μην ανησυχείς. Θα σε βγάζω τη γερατζή. Προετοιμασία πότε θα πα. Αν πάω, αρχές Ιούλη. Αρχές Ιούλη. Ναι. Μάλιστα. Γιάννη Ζάτσα, κάνει εκπομπές. Τι ωραίο μάλλον, ρε φίλε, πραγματικά. Γιατί δεν τα κρατάς μόνιμα κοντά και τα αφήνεις να μακραίνουν. Πολύ δυνατό. Όντως, Γιάννη, τρόπος, σε βλέπω, σαν πιλότος είσαι. Ναι, όντως, όντως. Δηλαδή, μόνο η στολή σου λείπει και το ρέιμα το γυαλί. Air Force. Δηλαδή, τώρα, άμα βγούμε μαζί από το μετά, τι θα γίνει, πιστεύεις. Χαμός θα γίνει. Το ίσιο. Άστο, θα σε δω και με το ποδήλατο εκεί πέρα. Άστο, θα πιάσει λοιπόν και την προφορά την Αστραλέζικη. Εντάξει. Dude, hey, dude. Αυτό είναι το παρατσούκλι του Γιάννη. Έτσι το... Ο Μαν. Dude είναι φιλαράκο, κάπως έτσι το λένε. Ναι, εντάξει, στην αργό, α πούμε. Θυμάσαι ένα φεγγάρι που. Θα πω το όνομά τη, δεν χρειάζεται. Η Coca-Cola είχε πάνω αυτό το κόλλα. Coca-Cola. Επίνε Coca-Cola. Επίνω, ρε φίλε. Εντάξει, λίγους ανθρώπους θα βρεις να μην πιέζει. Να μην πλύνουν. Να μην πίνει Coca-Cola. Γιουπιγιάγια. Και έλεγε, είχε κάτι αυτοκόλλητα, λέει, δώσε ένα φιλί με ονόματα. Δώσε ένα φιλί στον Κώστα, δώσε ένα φιλί στην τέτοια. Είχε κάτι ονόματα, ναι, πάνω στα κουτάκια. Και παίρνει φράγκα Coca-Cola και τη βγάζω τη συσκευασία και την ανοίγω και λέει, πες ένα γεια στο Μαν. Και μου έρχεται τηλέφωνο και μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν ο Σάντζης. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν,
Παράσχος, κύριε και κύριοι, εγγύηση Ολύμπου 90, μια μπουτίκ υδραυλικών ανταλλακτικών και όχι μόνο, ότι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, ό,τι έχει να κάνει με αποχέτευση, με φίλτρα νερού, ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός και όχι μόνο, και ένας απλός σπιτονοικοκύρης που θέλει έτσι να κάνει κάποια μερεμέτια στο σπίτι, θέλει να βάλει ένα φίλτρο βρύσης για να αποφύγει την αγορά εμφιαλωμένων νερών που κοστίζουν κιόλας. Όλα αυτά θα βρείτε στον Παράσχο, στην Ολύμπου 90, όπως λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος πολύ σωστά, το Σαντιάγο Μπερναμπέου των υδραυλικών. Στο κέντρο της πόλης, για όλη την πόλη και σε συνεργασία και με την εγγύηση φυσικά των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Δώσαμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Είπαμε και την συνέντευξη την οποία έχουμε ετοιμάσει για μετά τις 11. Στο πρώτο κομμάτι θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ. Πριν περάσουμε στα ρεπορτάζ, εδώ ο φίλος ο Μιχάλης λέει έχουμε ήδη συντονιστεί και περιμένουμε. Εντάξει, θα περιμένετε λίγο ακόμα. Μετά τις 11 θα μιλήσουμε για United και επαναλαμβάνω δεν θα είναι μόνο για United. Θα μιλήσουμε γενικότερα για ποδόσφαιρο, κυρίως αγγλικό ποδόσφαιρο και για εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ που πολλοί κόσμος την περιμένει. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνει η Αγγλία, ρε φίλε. Έχει πάρει μόνο ένα Μουντιάλ, δεν έχει πάρει κανένα Euro, τρόπο που έχει πάρει η Ελλαδίτσα, και έχει πάρει μόνο ένα Μουντιάλ εντός έδρας σε αμφιλεγόμενο τελικό με τον γκολ φάντασμα του Τζεφ Χάρτ το 66. Μάλιστα οι Άγγλοι, φίλε, στο παλιό το Wembley, όταν είχα πάει, είχαν κρατημένο το δοκάρι. Το οποίο δεν ήταν στρογγυλό δοκάρι, δεν ήταν κυλινδρικό. Ναι. Είναι τετραγωνισμένο δοκάρι. Ξύλινο, ναι. Το 66 ήταν τα δοκάρια τετραγωνισμένα. Ξύλινο, το είχαν κρατημένο και μέσα στο γκρουπάκι που μας κάναν την ξενάγηση υπήρχαν και Γερμανοί τουρίστες. Οι οποίοι άρχισαν να λένε τα δικά τους τα γερμανικά, ξέρω εγώ, και έγινε με χαβαλέ ύφος βέβαια, αλλά έγινε έτσι λίγο μία διένεξη για το αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή στον γκολ του Σωσού του Χέρστ και τα λοιπά που βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Εντάξει, Αγγλίας, η μητέρα του ποδοσφαίρου. Δεν άξιζε να πάρει κάποτε κάτι. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ που θα πάρει, δεν άξιζε. Ναι. Καλά, για τώρα δύσκολα την έχω. Πάντως οι Άγγλοι, φίλε, και τον Τριπιέρ και τον... Επειδή είναι καλοί παίκτες, φίλε. Βασικότερα να το φίλε κάποιον θα έχει. Ο Πίκφορντ της Everton, αυτός θα είναι. Καλός είναι, αλλά δεν είναι. Θα μου πεις, ο Τζο Χάρτ ήταν κάτι... Pickford. Να σου πω κάτι, φίλε. Ο Σίλτον δεν ήταν κανένας θεματοφύλακας επιπέδου, ξέρω εγώ, Γιασίν, Ντασάεφ, Μπουφόν, Νόιερ κτλ. Ήταν απλά ένας σταθερός τερματοφύλακας του 6, του 7 επί σειρά ετών. Δεν ήταν ο σούπερ τερματοφύλακας. Ο Γκόρντον Μπάνκς πιο παλιά ήταν καλύτερη στόφα αθλητού, για να μιλήσουμε και την καθαρέφουσα. Ο 28 λεπτά θα σας ακούσω σήμερα, λέει, γιατί θα κάνετε, λέει, αφιέρωμα, λέει, στην ομάδα του Τσιχλόφουσκα. Σεβασμός, φίλε, στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, στον κορυφαίο σύγχρονο, όταν λέω σύγχρονο, βάζω μέσα 30 ετία τουλάχιστον προπονητή παγκοσμίως, όχι μόνο στην Αγγλία. Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι respect από όλους. Να έχετε, λέει, ωραία εκπομπή, λέει, σαν τον κούκλο, λέει, τον Ντένις Ήρουιν. Ναι, ειδικά ο Ήρουιν ήταν. Εγώ δεν έχω δει πρόσωπα από τότε. Τον Ντένις Ήρουιν, δεν θυμάσαι. Που γραφόταν και γράφει το παιδί, δεν είναι μακαρίτης. Λοιπόν, Ήρουιν γράφεται. Εμείς τον μάθαμε Ντένις Ήρουιν. Μετά όμως κάποιοι σπίκοι το λέγανε Ιρβάιν, Ήρουιν. Τέλος πάντων, ήταν ένας Ιρλανδός, αν θυμάμαι καλά, αμυντικός. Χαμάλης παίκτης, αλλά απαραίτητος. Και αυτή ήταν η μαγιά του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που πολλούς χαμάλιδες παίκτες τους έκανε επί σειρά ετών πρωταθλητές. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Ντένις Ήρουιν, την ώρα που ψοφάει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Αυτά όταν ξεκινάς την εκπομπή με τα αφές και τα λοιπά, είναι, πώς λέμε, σε περιτριγυρίζει η γρήπη. Μην φοβάσαι. Και θα έρθει αύριο Θανάσης, χωρίς μουσική από κάτω. Σταμάτα, όχι τώρα, μην το χοντρένεις τώρα. Έφυγε νωρίς. Σταμάτα, μην το χοντρένεις. Λοιπόν, γιατί σε 27, για σε 27 τους, ρε φίλε, πώς έχουν φύγει. Εντάξει τώρα, μην... Καλλιτέχνες. Εγώ λοιπόν, και ο Τζίμι Χέντριξ θα είμαστε. Όχι, ο Χέντριξ έφυγε στα... Όχι. Στα 33 έφυγε ο Χέντριξ. Εγώ νομίζω στα 27 έφυγε. Ναι. Στα 33 έφυγε ο Μόρισον. Νομίζω και ο Χέντριξ στα 33. Καλά, ο Χριστός, ο Ιησούς. Ο Έλβης στα 40 κάτι. Ο Έλβης ήταν 42, 44, Jimmy... κάπου εκεί. Για δες λίγο, Τζίμι Χέντριξ. Ναι. Ενώ, μια και μιλάμε για United, ο Ρωμέλο Λουκάκου είναι ο σκόρερ των Βέλγων στο φιλικό που γίνεται στο Βέλγιο, επιβελικού εδάφους Βέλγιο-Αίγυπτος 1-0 με Λουκάκου. 27 χρονών. 27 ο Χέντριξ. Μάλιστα. Γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 42. Ναι. Στο Σιάτλ. Στο Σιάτλ, ε. Στο Σιάτλ. Ναι. Λοιπόν, James και... Marshall Χέντριξ το πλήρες του. Johnny Allen Χέντριξ. Johnny Allen. 0-2 είσαι. James, ο Μόρσον νομίζω ήταν James Marshall. Μπορεί. Ναι. Και
27 Νοεμβρίου του 1942 και απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970. Ναι. Δηλαδή λίγους μήνες αφού ο Άρης πήρε τον τελευταίο τίτλο στο ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 27 ετών στο Kensington του Λονδίνου. Ναι, το ξέρω ότι είχε πεθάνει στο Λονδίνο. Βεβαίως. Και ξέρεις την ιδιαιτερότητα του Χέντριξ, φίλε, όσον αφορά τον τρόπο παίξηματός του, της κιθάρας. Ποια είναι. Ήταν αριστερόχειρας. Σπάνιο. Λοιπόν, άρα τα τάστα τα κρατούσε με το δεξί χέρι. Τα τάστα είναι αυτό ρε παιδί μου που το κοντάρι με τις κιθάρες, να σου το πω έτσι. Τις χορδές. Ναι, τις χορδές, α, μπράβο, ναι. Και αντί να αλλάξει τις χορδές, να βάλεις με τις κάτω πάνω, τις είχε αφήσει έτσι. Τα τάστα. Που είναι πιο δύσκολο. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω. Πάνω, δηλαδή, άμα αλλάξει την κιθάρα πλευρά, αντί να παίζεις έτσι κιθάρα, με το δεξί χέρι τις παινιές και με τα αριστερό τα εδώ τις... Τα τάστα. Ναι, τις, πώς το, τα ακόρντα. Λοιπόν, αν γυρίσει ανάποδα την κιθάρα, φίλε, εντάξει, εντάξει, το μέρα θα μάθει και μουσική, φίλε, δεν είναι τάστα. Εδώ, ποδίο το λες, Χριστός. Ο Φίλιππος Νάκας. Ο Φίλιππος Νάκας. αν την αλλάξει την κιθάρα, αν πας, ας πούμε, να την παίξεις με το αριστερό, την κιθάρα, έτσι, γιατί ρωτή λίγο πήγες να κρατηθεί, να βγεις στην αντεπίδεση, πρέπει να αλλάξει τις χορδές. Δηλαδή, στην κιθάρα είναι, νομίζω, οι πιο χοντρές χορδές είναι πάνω. Ή λάθος κάνω. Τέλος πάντων, οι χορδές δεν είναι όλες ίδιες. Είναι πιο χοντρή, λίγο πιο χοντρή, λίγο πιο, και πας μέσα στην πιο λεπτή. Ναι, αν αλλάξει την πλευρά, πρέπει να αλλάξει και τα πάνω κάτω να φέρεις. Καταλάβεις. Ο Χέντριξ δεν το είχε αλλάξει. Είχε μάθει να παίζει κιθάρα έτσι όπως ήταν μανίσια. Απλά την είχε αλλάξει. Πάνω είναι, λέει ο Μιχάλης. Πάλι. Άλλη μια μουσική ψυχή. Σωστός, λέει ο Κιλιώνης. Πάνω είναι οι χοντρές. Ναι, οι χοντρές. Ναι, ναι. Είχα μάθει, φίλε, να παίζω τα ακόρντα από το Smoke on the Water. Τον Deep Purple. Συντεμόλ ακόρντο. Ναι, το είχα μάθει μόνο αυτό. Μόνο μου το είχε μάθει ο αδερφός μου, ας πούμε. Ναι, είναι, παιδί μου, τα πρώτα ακόρντα που μαθαίνει κάποιος που μαθαίνει κιθάρα. Αλλά δεν το συνήμινα πιο πολύ τον drums. Είχα με τα drums περισσότερο κόλλημα. Έδωσα κάτι συναυλίες στο Kansas και στο LA. Εντάξει, δεν μαζέψαμε πολύ κόσμο, κοντά στα 500.000. Στο παλιό το Wembley. Στο παλιό το Wembley. Πώς έστριβες από την Albert Street. Ναι. Όχι, όντως, φίλε, στο παλιό το Wembley είχαν κρατήσει. Όντως, στο παλιό το Wembley έχω δώσει. Έχω παίξει. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο το τουρνέ, φίλε, γιατί σαν έβαζαν από εκεί από τα σκαλοπατάκια που έπαιρναν το κύπελο η ομάδα, το Royal Box που λένε και που περιμένει η Βασίλισσα, που και τώρα υπάρχει στο νέο Wembley, και με φωτοκύταρο, με το που έβγαινες από την, όχι την παλιά, όχι τη Φυσούνα, από την καταπακτή που ήταν πίσω από την μια την εστία, με το που έβγαινε το γκρουπ των τουριστών, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο, ακουγόταν οι αχές. Με πολύ έτσι υψηλή πιστότητα ήχου. Σαν τα σκαλιά του πάλι που ανέβαινε. Νόμιζα ότι ήταν γεμάτο ήδη κατάμεστο. Και όταν σήκωνε το, είχαν εκεί ένα ψεύτικο κυπελάκι. Ανέβαινε σιγά σιγά το σήκωνε, ενώ το βέλιο κάνει 2-0. Ακουγόταν οι αχές σαν να ήταν κανονική απονομή, ρε παιδί. Και την έβρισε και γούσταρε. Πέραν του ότι κάτω από τι κερκίδε, περιμετρικά το Wembley, κάτω από τι κερκίδε, υπάρχουν τα λάβαρα όλων των συλλόγων που έχουν πάρει FA Cup. Εμείς μόνο τα ακόρντα από το «Έλα στον παππού» μάθαμε, λέει ο Μιχάλης. Έλα στον παππού. Βέβαια. Ναι. Σε αυτό. Όχι. Που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Λοιπόν, για να μην μείνουν παραπονεμένοι οι φίλοι της Liverpool που είναι πολυπληθείς και μάλλον πολυπληθέστε από αυτούς της United, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικότερα, η Liverpool της Ουρουγουάης κάνει το 2-1 κόντρα στην Rambla Juniors για το πρωτάθλημα της Ουρουγουάης. Προφανώς. Να δώσουμε τα σκορ των αγώνων που είναι σε εξέλιξη για να πάμε και σε ένα πρώτο διαλυματάκι σιγά σιγά. Στα μπαράζ της Τρίτης Ολλανδίας, Νέι Αλμίρε Σίτι, JVC, Kaik 2-1. Η Seven Ingen με την Tech VV 2-0. Είναι κάποιοι που τα παίζουν και αυτά, φίλε. Στα μπαράζ, στα playoff της Serie C στην Ιταλία, η Σουτ Τίρο με την Κοζέντζα στο 0-0 στο 71. Στο Περού, Sporting Cristal, Real Γκαρσιλάσο, όπως λέμε, Γκαρσιλαμάς 3-1, η Sporting Cristal. Στην Ουρουγουάη στο 60 τη Cerro Porteño Racing Club στο 0-0, Danubio Nacional Montevideo 0-2, Liverpool Rambler Juniors 2-1, για να δούμε αν και αυτή η Liverpool είναι από το Montevideo, ναι, και αυτή από το Montevideo είναι. Montevideo Wanderers Atletico Phoenix 0-0, αυτά στην Ουρουγουάη. Στην Ισπανία, στον ημιτελικό των playoff ανόδου, ημίχρονο Νουμάνθια Σαραγώσα 1-1, προηγήθηκε Σαραγώσα με τον Θαπατέρ. Αυτός, φίλε, παίζει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Ο Θαπατέρ, μη σου πω ότι έπαιζε και όταν είχε παίξει ο Άρης με τη Σαραγώσα. Ο Θαπατέρ. Ναι, Αλμπέρτο Θαπατέρ. Μπορεί να ήταν, ναι. Ναι, το θυμάμαι το όνομα πάρα πολλά χρόνια. Και ο Γκιγέρμο στα καπάκια στο 6 σοφάρει και την Νουμάνθια. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ο Θαπατέρ είναι δεξί μπακ. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι. Πάντως είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί στη Σαραγώσα. Ο Εντέν Αζάρ, ο αρχηγός των Βέλγων, πέτυχε το 2-0. Στο Βέλγιο Αίγυπτος 2-0 λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Στον άλλο ημιτελικό των play-off τη Serie C, η Siena με την Catania είναι στο 0-0. Και στα play-off ανόδου από την Serie B στην Serie A, Βενέτσια Παλέρμο είναι στο 0-0. Η Βενέτσια, η ομάδα του Πίπο Ιντζάγκη. Είχαμε σήμερα και πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Τι τα συλλαλητήρια, αξίζει να το αναφέρουμε, φίλε. Για τη Μακεδονία, για το όνομα της Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε 23 πόλεις, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, διοργανώθηκαν συλλαλητήρια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι που παριστάνουν ότι κυβερνούν αυτόν τον τόπο θα δώσουν σημασία σε αυτόν τον κόσμο ή όχι. Εκτός αν βγουν πάλι και πούνε ότι αυτές οι μάζες χαρακτηρίζουν τον κόσμο που βγήκε στους δρόμους πάλι ως ελεγχόμενες μάζες που περάζονται από κάποιους και κουλουπού κουλουπού. Εντάξει. Α, δούμε. Είχε συμμετοχή μεγάλη. Είχε, από ό,τι βλέπω, είχε αρκετή. Ναι, σε 23 πόλεις που έγινε και στη Βόρεια Ελλάδα έγινε σε αρκετές περιοχές. Είχε κόσμος έξω. Και στην ουσία στάλθηκε ακόμη μια φορά αυτό το μήνυμα. Μην τολμήσουν τώρα να υπογράψουν τίποτα, αποδεχθούν τίποτα. Τι μην τολμήσουν, φίλε. Μακεδονίες και τέτοια. Τελειωμένη υπόθεση είναι τώρα. Εντάξει, κοίτα, και εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω να ελπίζω πως θα αλλάξει κάτι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ποιο όνομα τώρα έχει προκριθεί. Τώρα δεν θυμάμαι. Αυτό το Γκόρνα, πώς το λένε. Γκόρνα Μακεδονία. Μακεδονία από τα Λίντλ. Ναι. Ας το βγάλουμε να τελειώνουμε. Λοιπόν. Και κάπως έτσι. Είδηση της ημέρας, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα αναλύσουμε και αργότερα, είναι ότι η Βραζιλία, η κυβέρνηση της Βραζιλίας, πήρε την απόφαση να ξεκινάει δουλειά στις 2 το μεσημέρι, τις ημέρες που η εθνική ομάδα θα παίζει, το πρωί δηλαδή ώρα Βραζιλίας, όταν θα παίζει ας πούμε σε Λεσάο στο Μουντιάλ, θα ξεκινάει δουλειά στις 2 το μεσημέρι. Δυνατή. Φίλε, εντάξει, στη Βραζιλία είναι αυτό που λένε, είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία. Εντάξει, λίγο άρτον και θεάματα, όπως είναι και παντού. Λοιπόν, η δουλειά λέει, θα ξεκινά στις 2 το μεσημέρι και θα σταματάει, λέει, στη 1 το μεσημέρι που η Σελεσάο λέει, αγωνίζεται, λέει, πιο αργά. Αυτή η απόφαση πάρθηκε, λέει, προκειμένου όλοι οι Βραζιλιάνοι πολίτες να διευκολυθούν έτσι ώστε να μην χάσουν κανένα παιχνίδι της Εθνικής στον Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Μπραζίλ, φίλε. Αν δεις, Βραζιλία το σηκώς είναι δυνατή. Να είναι και Βραζιλία. Είναι δικαίωση Μπούκτιν την πρώτο φαβόρη για κατάκτηση. Και άμα παίξει τον τελικό με την Αργεντίνη, θα είναι ακόμα καλύτερα, φίλε, να γεμίσει και η τσεπούλα μας. Γιατί 23 φράγκα είναι αυτά. Ζευγάρι μπρα, αργ ή αργ μπρα. Ένα προσωμιωτής έβγαλε σήμερα Βραζιλία-Γερμανία. Πάλι ρε, φίλε. Όχι, δεν πάω. Βραζιλία-Γερμανία τελικό. Είναι τελικό, ήταν εκείνο. Το 1-7. Κάτσε, φίλε, Βραζιλία-Γερμανία τελικό. Δεν πρέπει να έχουν παίξει ποτέ, φίλε. Ότι η Αργεντινή φτάνει στα ημιτελικά, αλλά αποκλείεται η Γερμανία. Ναι. Τώρα που το λες Βραζιλία-Γερμανία, τελικό. Το μετάνιωσα, θα πάω να παίξει αυτό. Δεν πρέπει να έχουν παίξει. Το μετάνιωσα. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Τον κατέστρεψα. Μασχάλα όλο το κόνσεπτ. Δύο μήνες μας λέγανε το Βραζιλία-Αργεντινή μέσα σε ένα λεπτό. Όχι, φίλε. Εντάξει. Ρίξε και μια ψηλή σε αυτό. Κοίταξε, θα δω την απόδοση. Πώς απόδοση. Κοντά στο 17 με 18 πρέπει να είναι κάπου εκεί πέρα. Τι, εντάξει. Φυματίωση. Δεν είναι φυματίωση, σε φίλε, δεν είναι όπως ήταν πάλι που πέθανε ο κόσμος. Από τον ιό της φυματίωσης μπορεί και τώρα να προσβληθείς. Είναι μια πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμη ασθένεια. Ναι, στο λέω γιατί πρόσφατα ασχολήθηκα με το θέμα. Ναι. Η χαρά της ζωής είσαι. Και εγώ έτσι πήγα, άκουγα φυματίωση και έτρεμα. Δεν είναι όπως παλιά που είχες φυματίωση και πέθαινες. Είναι μια ίωση, ένας ιός είναι. Καταπολεμάται πολύ εύκολα. Σταμάτα, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Εδώ τι λέει ο Δημήτρης. Το 2002. Α, ναι, ρε φίλε. Παίξανε, ρε φίλε. Α, ναι, το είδε στην Ιαπωνία. 2-0 με τα δύο γκολ του Ρονάλντο. Ναι. Όχι, είχα πληρωθεί, φίλε, εκείνο το παιχνίδι. Το είχα πληρωθεί κιόλα με χι μήχρονο, άσο τελικό. Και όντω ο Ρονάλντο τα είχε βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι τραγικό, μαλλί. Ναι, 4-40 νομίζω έδινε το χι μήχρονο, άσο τελικό. Και έβλεπα το παιχνίδι σε ξενοδοχείο στο δεύτερο πόδι, στην πισίνα ξενοδοχείου, στη Λαγόμανδρα. Που ήταν τίνγκα στους Γερμανούς και ήμασταν εμείς μια παρέα Ελλήνων που όλοι υποστηρίζουμε Βραζιλία εκεί, γιατί προτιμούμε Βραζιλία από Γερμανία εκεί, γιατί είχαμε παίξει τη Βραζιλία νίκη. Και φίλε, στον γκολ του Ρονάλντο πεταγόμαστε και γυρνάνε καμιά πενταριά Γερμαναράδες με τις μπύρες στο χέρι και μας κοιτάνε. Εντάξει, δεν το λες και πολύ φιλικό το βλέμμα. Πώς η κατάσταση δεν ξέφυγε. Πιστεύω ότι αν ήμασταν σε γερμανικό ξενοδοχείο θα ξέφευγε η κατάσταση. Του λέει, τους κράτησε η τιμημένη Χαλκιδική. Ή αν ήταν Άγγλοι στη θέση τους, ακόμα και Χαλκιδική να ήταν, πιστεύω ότι θα είχατε. Ναι, θα τρώγαμε σούτια. Με σπασμένα δόντια θα φέγαμε. Με σπασμένα δόντια θα φέγαμε. Φαφούτιδες θα φέγαμε. Πληρωμένοι θα φαφούτιδες. Λοιπόν, πάμε. Το δύο είχαν παίξει όντω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 10. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα της εκπομπής. Γιάννη Ζάτση
στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, παρέα μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα θα δούμε αν θα προλάβουμε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί ο Θανάσης σας προανήγγειλε νωρίτερα και το πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα έχουμε με τον πρόεδρο του επίσημα αναγνωρισμένου κλαμπ της Manchester United στην Ελλάδα, αναγνωρισμένα την ίδια τη Manchester United. Μέχρι τις 11 θα πάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης, εν συντομία φυσικά, και πάμε να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ καλησπερίζοντας την Ελένη Μπούτη, που είναι όχι και τόσο μακριά, εδώ πέρα δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους. Γεια σου Ελένη. Χαίρετε παιδιά, καλησπέρα. Εσύ είσαι Chelsea βέβαια, έτσι. Ναι. Βεβαιότατα. Εντάξει. Βεβαιότατα. Πολύ φασαρία ακούω. Τη συμπαθούμε και την Chelsea λόγω χρωμάτων. Δεν είσαι στο γραφείο, Ελένη μου. Όχι, δεν είμαι στο γραφείο, είμαι καθοδόν. Για το γραφείο. Όχι, για το γραφείο δέκα... Δεν, εκτός και κάνω βραδινή βάρδια και δεν το ξέρω. Ελένη, πλέον για όλα σε έχω ικανή, άρα μπορεί να το κάνεις και αυτό. Να κάνω και βραδινή βάρδια, ναι, θα μου πεις, χωράει και εκείνη 7 ώρες, 6 ώρες ποιοτικό βάρδια. Χαλάρα, χαλάρα. Είσαι μάχημη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε. Νομίζω ότι σήμερα η ανανέωση της συνεργασίας του Στέλιου Μαλεσά με τον ΠΑΟΚ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι επισκιάζει τα υπόλοιπα, τουλάχιστον σε μεταγραφικό επίπεδο. Είναι ένας τραγουδιστής εδώ δίπλα μου, τα δίνει όλα, δεν ξέρω να ακούγεται. Λοιπόν, γνωστός τραγουδιστής ή τραγουδιστής του δρόμου? Όχι, είναι αυτή εδώ της Αριστοτέλης, ναι, της πλατείας. Ναι, η street artist, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λέγαμε λοιπόν για τον Στέλιο Μαλεζά. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, αλλά πλέον έπεσαν και οι υπογραφές, οπότε μπορούμε να το ανακοινώσουμε και εμείς επίσημα. Το ανακοίνωσε βεβαίως και ο ΠΑΟΚ νωρίς το μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν από το βράδυ της φιέστας, όταν ο Ιβάν Σαββίδης δεσμεύτηκε δημόσια. Βέβαια, για να φτάσουμε στη δέσμευση του Ιβάν Σαββίδη, προηγήθηκε ένα έτσι πολύ ωραίο και αξιοσημείωτο σκηνικό, γιατί όταν ανέβηκαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πάνω στην σκηνή, ο Μπίσες Βαρ είχε πάρει το μικρόφωνο και ζητούσε πριν ξεκινήσει έτσι το σοου, πριν αρχίσουν οι πανηγυρισμοί και ανάψει το κέφι, να παραμείνει ο αρχηγός, να μείνει ο αρχηγός και του χρόνου, γιατί όπως έλεγε ο Μπίσες Βαρ, του χρόνου είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τον ΠΑΟΚ και δεν νοείται να λείπει ο Μαλεζάς. Μάλιστα την ώρα που τα έλεγε αυτά στο μικρόφωνο, είπε να γίνει και η μετάφραση, γιατί υπήρχε και μετάφραση και στα αγγλικά και στα ρώσικα, για να σταλεί το μήνυμα, να το καταλάβει και ο Ιβάν Σαββίδης τι είναι αυτό το οποίο ζητούσε ο Μπίσεσβαρ. Φυσικά ήταν μια δήλωση, μια ατάκα, μια κίνηση από τον Μπίσεσβαρ που τον σιγόνταραν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Και βεβαίως ο Ιβάν Σαββίδης πήρε το μήνυμα άμεσα και δια μικροφώνου, έτσι δημοσίως, δεσμεύτηκε πως ο Μαλεζάς θα παραμείνει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, θα παραμείνει μέχρι να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Είχε γίνει και ένα σχετικό τυτίβισμα, γιατί η ώρα πρέπει να ήταν 2-3 το πρωί, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει μέσω social media ότι ο αρχηγός θα παραμείνει μαζί μας και του χρόνου. Βεβαίως από τότε πέρασαν αρκετές ημέρες, γιατί έπρεπε να βρεθεί η φόρμουλα της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών, να ξεπεραστεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας και να πέσουν και υπογραφές, κάτι το οποίο έγινε και σήμερα έτσι είχαμε την ανακοίνωση με τον Στέλιο Μαλεζά να παραμένει για έναν ακόμη χρόνο, ενδεχομένως να είναι και ο τελευταίος του και μετά να κρεμάσει τα παπούτσια του. Βεβαίως αυτά είναι υποθέσεις, ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν έρχεται εκείνη η ώρα ξέρει ο ίδιος καλύτερα από τον καθένα. Με την ΠΑΕ λοιπόν ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την ανανέωση, γιατί το συμβόλαιό του στην ουσία ολοκληρώθηκε. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες εκκρεμότητες, η αλήθεια είναι, στον ΠΑΟΚ, γιατί τα περισσότερα συμβόλαια λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι τέτοια περίοδο του χρόνου θα τα λέμε καλύτερα και θα έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε για τα συμβόλαια τα οποία λήγουν, ποια θα ανανεωθούν και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε μεταγραφικό επίπεδο. Σαφώς και παραμένουν σε προτεραιότητα οι περιπτώσεις των Πούκη και Βέρμπλουμ. Μιλώντας έτσι λίγο με το περιβάλλον, με την πλευρά του Βέρμπλουμ, εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ο παίκτης δεν έχει πάρει στην παρούσα φάση κάποια οριστική απόφαση, γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη. Σαφώς και ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει μια αρκετά καλή δελαστική πρόταση που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ με χρονικό ορίζοντα τριετίας. Μιλάμε για ένα δελαστικό συμβόλαιο, μια δελαστική πρόταση, αλλά εκεί βάζει κανείς και την παράμετρο του ελληνικού πρωταθλήματος και το αν και κατά πόσο πέρα από τα λεφτά, πέρα από τα χρήματα που προσφέρει ένας σύλλογος, μπορεί το πρωτάθλημα να προσελκύσει και να αποσπάσει νέα ποδοσφαιριστών όπως ο Βέρπλουμ, ο οποίος ήταν για χρόνια στη ΤΖΣΚΑ.
Σαφώς και ο ίδιος έχει και άλλες προτάσεις, εξετάζει τον ΠΑΟΚ και γι' αυτό και νομίζω ότι δεν έχουμε κάποια τοποθέτηση από πλευράς των ατζέντιδων, των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, γιατί πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις δίνουν ένα στίγμα των σκέψεών τους. Οι άνθρωποι του Βέρμπλουμ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής κρατάει αρκετά χαμηλούς τόνους, κρατάει κλειστά χαρτιά, γιατί είναι σε διαδικασία επεξεργασίας των αποφάσεων, των προτάσεων που έχει στα χέρια του. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως και αισιοδοξεί ότι η συγκεκριμένη κατάληξη μπορεί να είναι θετική, ποντάροντας βεβαίως τα όσα προσφέρει στην πλευρά του ποδοσφαιριστή. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Υπομονή συνέστησε ο Γιώργος Σαββίδης για την σχετική ανάρτηση που έκανε, γιατί όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, το θέμα τραβάει εδώ και αρκετές ημέρες και γενικά πάμε από μέρα σε μέρα, αλλά νομίζω ότι σε πολύ λίγες μέρες, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα κλείσει και ο συγκεκριμένος κύκλος. Ούτως ή άλλως ξέρουμε και γνωρίζουμε πως ο Λουτσέσκου θέλει έτσι μέχρι και τις 20 Ιουνίου να έχει συμπληρωθεί το παζλ των μεταγραφών για να μπορεί να δουλέψει απερίσπαστα στην προετοιμασία με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ένα ακόμη όνομα υπήρχε το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα του δικεφάλου, ήταν αυτό του Φράνκο Σολδάνο, αργεντινός επιθετικός βεβαίως, ο οποίος και στην προηγούμενη μεταγραφική περίοδο αλλά και σε αυτήν υπήρξε το όνομά του, φιλοξενήθηκε το όνομά του στην επικαιρότητα του δικεφάλου, ωστόσο τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από την πλευρά του δεν προκύπτει από πουθενά το παραμικρό. Ο Μέν Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος βεβαίως και εμπλέκεται και έχει ρόλο στα μεταγραφικά σε σχετικό ποστάρισμα, ανέφερε πως δεν γνωρίζω καν για ποιον ποδοσφαιριστή μιλάμε, ποιος είναι ο συγκεκριμένος, ενώ και ο παίκτης με τον οποίο μιλήσαμε είπε ότι δεν γνωρίζει για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε καθαρά για αφήμες, για σενάρια που αναπτύχθηκαν και έγιναν αναπαραγωγή λοιπόν από διάφορες έτσι ιστοσελίδες. Αυτά και από τον Σολδάνο, έτσι 28χρονος επιθετικός, αργεντινός, αρκετά υψηλό κασέ, αλλά δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ, ούτε και ο ίδιος γνωρίζει κάτι για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι η άλλο. Η Δυνάμο Ζάγκρεπ λέει, ετοιμάζει πρόταση για τον Λέοβατς. Ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, 350 χιλιάρικα και 20% ως ποσοστό μεταπόλησης. Ναι. Επειδή μιλούσαμε έναν Κροάτη, πρέπει να έχουν σκάνδαλο, να το πω. Μια οσμή σκανδάλου, να το πω. Καλά, στην Κροατία έχουν γίνει πολλά, ναι, έχει πολλά σκάνδαλα ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια. Επειδή μιλήσαμε για το αν υπήρχε κάποια εξέλιξη, γιατί είναι και γενικά πολύ με την Δυναμό, ασχολείται, είναι ρεπόρτερ της ομάδας, νομίζω ότι στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον τους είναι προς αυτό το σκάνδαλο, προς αυτή την οσμή σκανδάλου που ενδεχομένως να αποκαλύπτεται τώρα στην Κροατία, για να μην σας λέω και μεγάλα πράγματα, αν κατάλαβα καλά από τον συνάδελφο που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι, η Δυναμό έχει. Θέλει να καλύψει και το συμβόλαιο του Λέοβατς. Θυμίζουμε ότι αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στην Ριέκα. Η Ριέκα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα θέλω του ποδοσφαιριστή, τα οικονομικά θέλω του ποδοσφαιριστή, αλλά ούτε και τις 300.000 που αξιώνει ο ΠΑΟΚ για να τον παραχωρήσει. Έτσι. Ναι, μεν το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ραγίσει, δεν υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του Λέοβατς, δεν τον υπολογίζει ο Λουτσέσκου, αλλά από εκεί και πέρα. Είναι έτσι ένα στοιχείο, ανήκει στο δυναμικό της ομάδας και ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να τον αφήσει χωρίς το ατσιμίωτο. Αυτά λοιπόν τα 300 χιλιάρικα δεν μπορεί η ΡΙΕΚΑ να τα καλύψει. Φαίνεται ότι η Δυναμό έχει τη διάθεση να καλύψει και τον Λέοβατς, αλλά και να καλύψει τον ΠΑΟΚ και να κρατήσει βεβαίως τον αριστερό μπακ στην πατρίδα του, έτσι, στο Ζάγκρεπ. Αλλά μέχρι την καταβολή του χρήματος, του ποσού που απαιτεί ο ΠΑΟΚ και τις υπογραφές, έχουμε ακόμη δρόμο και στη συγκεκριμένη υπόθεση. Για τον Κεσέρου να αναφέρουμε ένα τελευταίο ακόμη όνομα το οποίο απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον για Ρουμάνο επιθετικό. Καλώς, αυτό το ξέρω καλά, είναι καλός παίκτης, αριστεροπόδαρος, με πολύ καλή καριέρα στη Γαλλία επί σειρά ετών. Είναι καλή περίπτωση. Στη Λουντογκόρετς, έτσι. Στη Λουντογκόρετς, ναι. Ανανέωση. Και Στεάουα νωρίτερα, αλλά κυρίως εγώ από τη Γαλλία τον ξέρω που πέρασε από αρκετές ομάδες, αλλά ειδικά στην Άντε έκανε σπουδαία καριέρα. 31, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί είναι, ναι, 30 πλάσια. 31.
με πολύ καλή χρονιά πέρσι, νομίζω 26 γκολ πέρσι, και αυτή η παρουσία του, αυτά τα 26 γκολ του έφεραν και το νέο συμβόλαιο στη Λουντογκόρετς, αλλά κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες σενάρια του τύπου ότι ο ΠΑΟΚ προτίθεται να σπάσει, ενδεχομένως να καλύψει και τη Λουντογκόρετς και τον ποδοσφαιριστή και να αποσπάσει τον ΝΕ για να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Ήρθε μια έμεση διάψευση από τον Λουτσέσκο τις προηγούμενες μέρες, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν βλέπω πιθανότητα κάποιος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, φωτογραφίζοντας εμέσως τον Κεσέρου. Από τον ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιωνόταν το παραμικρό για τον Κεσέρου, και σήμερα ήρθαν και οι δηλώσεις του παίκτη έτσι, στην πατρίδα του, που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είμαι ευτυχισμένος, ανήκω στη Λουντογκόρετς, θέλω να μείνω εδώ, έχω συμβόλαιο για 2 χρόνια ακόμη. Στο ποδόσφαιρο σαφώς και δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι στην Λουντογκόρετς έτσι έκανα μια πάρα πολύ καλή σεζόν, γιατί αισθάνθηκα καλά, αισθάνθηκα οικεία και μου πήγαν καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτά. Στον μπάσκετ κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έτσι εύκολα τον Προμηθέα, με 40 πάνω κάτω. Εύκολο 2-0, έτσι. Υπάρχει και ένα ακόμη παιχνίδι, υπάρχει παιχνίδι το Σάββατο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και εμείς που δεν είμαστε έτσι τόσο ειδικοί του μπάσκετ, ότι ο Προμηθέας σήμερα ήταν αγνώριστος, το είπαν και στις δηλώσεις και ο προπονητής και οι υπόλοιποι παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικά καλός. Είναι τα τελευταία παιχνίδια, είναι που μένουν από δυνάμεις. Αλλά εγώ κρατώ αυτό που άκουσα από τον Μαργαρίτη ως αρχηγός της ομάδας, ότι όταν μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι ξεχνάς τη λέξη κούραση. Έτσι. Είναι τέλος σεζόν, υπάρχει ψυχολογική και σωματική κούραση, αλλά είναι η σειρά των τελικών αυτή. Σου δίνουν ένα κίνητρο και οι δύο ομάδες θέλουν την τρίτη θέση. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και έκανε το break στην Πάτρα, πήρε και το δεύτερο παιχνίδι εδώ στην έδρα του, και επομένει ένα έτσι παιχνίδι για να ρίξει φινάλε, ένα πετυχημένο θα πω εγώ. Φινάλε σε μια σεζόν που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς και μεσούς στη σεζόν ο Ηλίας Παπαθοδόρου είδε έτσι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και να μπορεί να δουλέψει με όλους τους παίκτες. Κοίταξε, αν τερματίζεις τρίτος, δεδομένου ότι δεν μπορείς να χτυπήσεις ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη θέση, αυτό. Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να είναι πολύ μακριά από τις υπόλοιπες ομάδες, είναι σαν να παίρνεις ένα μίνι πρωτάθλημα. Κοίταξε, φάνηκε και από την σειρά των πρώτων τελικών, έτσι, και του Προμηθέα και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ότι υπάρχει ένα πρωτάθλημα 2 ταχυτήτων. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι και φέτος τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν η τρανή απόδειξη. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, αύριο ο δεύτερος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και έχουμε τους μικρότερους τελικούς με ΠΑΟΚ, Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, έτσι, φέτος. Μάλιστα. Δεν μου λες, στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ πήρε πέρσι πρωτάθλημα ή όχι, ή το είχε πάρει η ΑΕΚ? Πέρσι. Πέρσι, όχι, δεν πήρε πρωτάθλημα, νομίζω. Ναι, πάντως φέτος το πήρε ο Ολυμπιακός στην παρθενική του, λέει, συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος. Ναι, κέρδισε την ΑΕΚ, λέει, σε έναν επεισοδιακό τελικό και πήρε τον τίτλο. Αν δεν έχετε δει τις πουλιές. Ναι, εγώ δεν τις είδα. Διάβασα το αρθράκι, την είδηση ότι έπεσε ξύλο στα τελευταία λεπτά. Έχει και βιντεάκι. Έχουν προσθέσει και βίντεο, γιατί έπρεπε να κοπεί Θανάση το σχετικό υλικό. Η αλήθεια είναι. Κοίταξε, αν ο υφυπουργός ήταν σοκαρισμένος με όλα αυτά που έγιναν, φαντάζομαι ότι θα βγει να κάνει μια αντίστοιχη δήλωση κατά πόσο σοκαρίστηκε και με αυτές τις εικόνες στο handball. Μιλάμε και για επαγγελματίες, έτσι, αθλητές. Okay, είναι handball, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, ενδεχομένως εγώ τώρα να με ρόληπτω έτσι απέναντι σε μερικά αθλήματα, αλλά και η εικόνα των αθλητών να παίζουν. Καλά, να σου πω κάτι, και για αεραστεχνικό πρωτάθλημα να μιλάμε, όταν έχουμε φάπες και μπουνίδια μετά τη λήξη ενός αγώνα, είναι κατακριτέο, χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι, είτε μιλάμε για παιδικό πρωτάθλημα, είτε μιλάμε για επαγγελματικό με άνδρες. Κοίταξε, θα μου πεις αυτό. Α, τώρα είπες παιδικό πρωτάθλημα. Γιατί και φέτος είδαμε και στα παιδικά πρωταθλήματα. Εδώ, όχι μόνο φέτος, έχουμε δει και παλιότερα. Ναι, έχεις δίκιο και παλιότερα, αλλά και φέτος ακόμα είδαμε γονείς να παίζουν πρόσφατα. Ήταν πριν ένα μήνα, δύο, δεν ξέρω αν το συζητούσαμε και μαζί, έθω στην Θεσσαλονίκη. Μεταφέρθηκαν ακόμη και έξω από το γήπεδο, ήρθαν περιπολικά και έπαιζαν ξύλο γονείς τώρα σε παιδικό μαθητικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, πριν κλείσω να θυμίσω και στον δρόμο, θυμήθηκα και τις δηλώσεις του Ελκαντουρί, να τις δώσουμε και αυτές, γιατί έχουν σημασία. Ναι. Μίλησε στην Ιταλία, μίλησε για την Νάπολη βεβαίως και ούτω καθεξής, το ιταλικό πρωτάθλημα και αυτά. Αλλά εγώ θα εστιάσω στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, σε αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, ότι
Για το μέλλον μου, τι να σας πω, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι στις 20 Ιουνίου, στις 20 του μήνα, θα είμαι πίσω στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ για να προετοιμαστούμε για το Champions League. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα. Θα δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ελ Καντουρί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση με την έννοια ότι αποκτήθηκε με πάρα πολλές προσδοκίες. Ήρθε και εξ αρχής μπήκε ο πύχης αρκετά ψηλά, αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις το 100% και να ρίξεις το φταίξιμο στον ποδοσφαιριστή, γιατί στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα και το κομμάτι των τραυματισμών, έτσι. Εκεί που έπαιρνε ψυχολογία, εκεί που έστρισε τα πατήματά του και έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, εκεί ξανά τον έπαιρνε από κάτω λόγω σοβαρού τραυματισμού. Δεν πέρασε λίγα την περσινή χρονιά. Όπως και ο ίδιος καταλαβαίνει, ήταν μια δύσκολη σεζόν. Αν και εφόσον προκύψει κάποια πρόταση που θα καλύψει και τον ίδιο σε ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ιταλία, αλλά και τον ΠΑΟΚ, όλα μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό κιόλας και ο ίδιος άνοιξε έτσι την πόρτα, αν θέλετε, λέγοντας ότι θα δούμε τους επόμενους μήνες τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Αυτά από την Ελένη Μπούντου και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα περάσουμε άμεσα στο ρεπορτάζ του Άρη, αφού ο Νίκος Παπαδόπουλος άκουγε με μεγάλη προσοχή τα όσα έλεγε η Ελένη Μπούντου. Εννοείται, πολύ καλή φίλη και συνάδελφος. Σωστά. Βέλγιο, Αίγυπτος 2-0 και Νουμάνθια Σαραγώσα 1-1 στα πιο σημαντικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ Άρεος. Λοιπόν, υπάρχει κάτι αμάν-αμάν. Έχει είδηση επί του πιεστηρίου. Όχι, από το πρωί είναι γνωστό, αλλά δεν θέλω να πω ότι τα έλεγα πριν ένα μήνα. Αλλά τα έλεγα. Δεν θέλω να πω ότι το έλεγα. Τόσο καιρό παρουσιάζει με τα δεδομένα και σα λέγαμε ότι ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Όπως είναι η έκφραση, τα λεγαμενάκια, ας πούμε. Εγώ εξέφρασα πριν περίπου ένα μήνα την προσωπική μου αίσθηση. Εντάξει. Και σήμερα δικαιώνομαι. Γιατί ο Ούγκο Σόζα συμφώνησε προφορικά με τον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Και είναι και μάρτυρα και ο Κυλώνη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Το έχει κάνει πολύ αβάντα. Του Ούγκο Σόζα. Δεν το έχω κάνει αβάντα, φίλε. Περίμενε λίγο γιατί έχω ένα τηλέφωνο όμω. Ωραία, εντάξει, θα πω εγώ τα του Ηράκλη και θα μα κάνει μια σύνοψη τα του Άρεο. Ενδεχομένως και μετά το διέλειμμα, γιατί βλέπω ότι πέρασε η ώρα. Σταμάτησε ο Μωρλής φυσικά που μας έφαγε έτσι αρκετά λεπτά. Πλάκα κάνουμε, φίλος μας είναι αδερφός ο Σταμάτης. Λοιπόν, για Ηρακλή δεν πρόκειται να κουράσω πάρα πολύ. Απλά να αναφέρω για όσους δεν έχουν έτσι ενημερωθεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν κατά το χθεσινό βραδινό διοικητικό συμβούλιο. Και ας τα διαβάσω αυτολεξίες για να μην τα κάνω εγώ με σάλτς και με δικά μου λόγια. Λοιπόν, αποφασίστηκαν η κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων που προβλέπει ο νόμος σε συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο της έδρας του Συλλόγου για την αίτηση υπαγωγής της προηγούμενης ΠΑΕ στην διαδικασία της εκαθάρισης, καταθέτοντας αίτηση στο αρμόδιο πρωτοδικείο. Δεύτερη απόφαση να προχωρήσει άμεσα στην σύσταση νέας ΠΑΕ και το άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού. Για τον σκοπό αυτό και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για τους τρόπους διάθεσης αλλά και την τιμή της συμμετοχής. Τρίτον, την άμεση διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Αυτό ενδιαφέρει έτσι περισσότερο και τον κόσμο. Η διάθεση θα γίνεται καθημερινά από το γραφείο του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής στο Κατσάνιο, ώρες 10 με 2 και 5 με 8 το απόγευμα. Και οι τιμές είναι στις θέσεις των VIP 300 ευρώ, στις θέσεις Gold 200 ευρώ, στην κεντρική θύρα στην 13 που λέμε 120 ευρώ και στο πέτρελο των οργανωμένων, αυτόνομη θύρα 10 και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, 70 ευρώ. Και επίσης, ως τέταρτη απόφαση που υπάρχει, είναι ότι οι υπεύθυνοι του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή ο Τάσο Κατσαμπής και ο Σπύρος ο Μπαξεβάνος, θα ξεκινήσουν άμεσα τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές και με στόχους μεταγραφικούς, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό το ρόστερ της επόμενης περίοδου. Μάλιστα, αύριο Πέμπτη, ο Τάσο Κατσαμπής μαζί με το τεχνικό επιτελείο, τον Σπύρο Μπαξεβάνο και τους συνεργάτες του, θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου που επιλέχθηκε για να γίνει το κεντρικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Λοιπόν, και υπάρχει έτσι η παράκληση προς τους φίλους του Ηρακλή να προσέλθουν άμεσα για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας, αφού είναι και η μοναδική πηγή εσόδων επί του παρόντος για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδος. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Κάτι άλλο από μπάσκετ, βόλια και τα λοιπά δεν υπάρχει. Για το ιατρικό συνέδριο που έγινε στη Βαρκελόνη τα είπαμε με τον κύριο Στέφα που ήταν και αυτός μαζί με τον κύριο Ξυλούρη από πλευράς Ηρακλή να κλείνει την δική του παρουσία με το 80-11-17 το λογό. Παρακαλώ, έχουμε κάτι. Ξυλούρη παίζει αυτό. Ναι, αυτός είναι άλλος Ξυλούρης. Αν και αυτός είναι Νίκος Ξυλούρης και αυτός ο γιατρός του Ηρακλή. Ο Λευτέρης ο Στέφας και ο Νίκος ο Ξυλούρης που από πλευρά Ηρακλή. Τι λες? Με τη σάρκωση. Υπήρχε συλληπιτήρια ανακοίνωση και της ΚΑΕ Ηρακλής για την απώλεια του Άρη Ραυτόπουλου.
μεγάλη μπασκετική φιγούρα που μας άφησε. Mm-hmm. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Και κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Έτσι και μια είδηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τα αθλητικά είναι ότι υποψηφιότητα Δημάρχου Θεσσαλονίκης κατέθεσε και ένας επιφανής, να πω, εντός αγωγικών οπαδός του Ηρακλείου, ο κύριος Μάκης Κυριζίδης. Πότε έχουμε δημοτικές εκλογές? Του χρόνου νομίζω. Φέτος. Φέτος πώς? Φέτο. Κάθε 4, λένε... κάθε 5 είναι. Φέτο, δεν λένε γιαγιάδες. Φέτο. Τελευταίες πότε γίνανε? Δεν ξέρω, φίλε. Πρέπει να έχει σίγουρα 3 χρόνια νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων. Στατουάρι. Αυτό που πήγα από νωρίτερα και με διέκοψε το τηλεφώνημα που με ανάγκασε να βγω εκτός. Ο Ούγκο ήταν. Στούνδιο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Όχι, όχι, δεν ήταν ο Ούγκο. Ο Μπριγκάδο. Ο Μπριγκάδο, Νίκους. Λοιπόν. Πλάκα, πλάκα, να σου πω κάτι. Είμαι Ισπανός, Πορτογάλος, μαθαίνω για καμιά λέξη. Ξόφαλτσα. Ναι, ρε. Εντάξει, εντρεναδόρ. Τα αρχέτα Αμαρίγια. Τα ποια? Τα αρχέτα Αμαρίγια. Δεν είναι όνομα τεπώνυμο. Είναι η κίτρινη κάρτα. Θα τον πάρουμε αυτόν. Παίρνει Μαρίγια. Αμαρίγια. Κλείνει Αμαρίγια. Λοιπόν, όπως διαβάσατε φυσικά και από το πρωί, ο Σόουζα συμφώνησε προφορικά με τον Θόδωρο Καρυπίδη για τα επόμενα 2 χρόνια σε ραντεβού που είχε ο Πορτογάλος με τον πρόεδρο της ΠΑΕ και τον ατζέντη του, τον Ελλάδα ατζέντη του, τον Ήλια Ήβιτς, στην Αθήνα το πρωί. Νομίζω ότι έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει προκειμένου να δώσουν τα χέρια δύο πλευρές. Δηλαδή το λίγο εγώ, λίγο εσύ. Λίγο δηλαδή θα ανέβω εγώ, λίγο θα κατέβεις εσύ και πάνω κάτω κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Κάπως έτσι έγινε. Νομίζω ότι καμία της δύο πλευρές δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένη, ούτε απόλυτα δυσαρεστημένη. Λειτουργήσαν περισσότερο με το θέλω και οι δύο, γιατί και ο Άρης φυσικά ήθελε τον ποδοσφαιριστή. Και ο παίχτης ήθελε να μείνει, γιατί ο Σόουζα είχε αντιληφθεί πολύ καλά και τον έχουν βοηθήσει και άτομα του περιβάλλον του να αντιληφθεί ότι εδώ πέρα είναι, δεν θα πω ότι είναι σαν Θεός, εντάξει θα είναι υπερβολή, αλλά λαμβάνει αυτή την αγάπη του κόσμου, με ξέρεις εντάξει κάποιους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω τις τελευταίες 24 ώρες που τον βρίζανε χωρίς λόγο και αιτία. Και άσχετα με τον Σόουζα, τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, δεν νοείται να βρίζεις έτσι και να ισοπεδώνεις έτσι λεκτικά ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας που αγαπάς και υποστηρίζεις. Αν σου έχει κάνει τα μύρια όσα, ναι, αλλά παίχτες όπως τον Σόουζα, όχι. Λοιπόν, όπως φυσικά κανένα παίχτη του φετινού ρόστερ. Απλά να φέρουμε το αναλόγιο, στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τον Πορτογάλο. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Προφορική συμφωνία, το τονίζω. Οι υπογραφές δεν πέσανε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα βέβαια, θα πέσουν με την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη από τις ΗΠΑ. Αυτό είπε και ο Καρυπίδης ο ποδοσφαιριστής, ότι όταν το καλό γυρίσει στην Αμερική, που θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα, θα πέσουν οι υπογραφές. Όταν θα πέσει και τον Μπακίρι. Και αυτό σίγουρα. Ναι. Ήταν το επόμενο το οποίο θα έλεγα. Γιατί και ο Σόουζα ταυτόχρονα πέφτουν για αυτά. Για να υπογράψει και ο Σόουζα, θα θέλει να, δει, να πάρει κάποια χρήματα μπροστά. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όχι μόνο ο Σόουζα, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Είτε αυτοί που είναι από το υπάρχον ρόστερ και λήγουν τα συμβόλαιά τους, όπως του Σόουζα από μια περίπτωση, είτε αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Που είναι αυτονόητο ότι όταν έρχεται κάποιος ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα, πρέπει να πάρει μια προκαταβολή μπροστά. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι λοιπόν μια τελείωση. Μια υπόθεση η οποία τελειώνει, όπως φαίνεται, θετικά για τον Άρη. Πλέον περιμένουμε να πάρουν σειρά και οι υπόλοιπες. Για τον Πλατέλα που ήταν μαζί με τον Σόουζα σε μια ξεχωριστή κατηγορία, το έχουμε πει από τις αρχές της εβδομάδας ότι οδεύει προς θετική κατάληξη και η συγκεκριμένη υπόθεση. Περιμένουμε να πάρουν σειρά και οι υπόλοιπες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Νομίζω από εβδομάδα θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Γιατί έρχεται την Παρασκευή ο Ερέρα στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχει, το έχουμε πει, δεν έχει καταλήξει ακόμα οριστικά σε ποιους θα κρατήσει από το ρόστερ της φετινής σεζόν. Από Δευτέρα σιγά σιγά θεωρώ ότι θα έχουμε και εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από αυτό το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στην Αμερική και τη συνάντηση που θα έχει με τον Τόμα Παδόπουλο και τον Νίκ Σακίεβιτς. Είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα από την ΠΑΕ Άρης με την οποία γνωστοποιείται ότι καλύφθηκε εξ ολοκλήρου η αύξηση με το κεφάλαιο που έχει προκηρυχθεί. Και διαβάζω συγκεκριμένα ότι
Καλύφθηκε πλήρως το μεγαλομέτωχο Τσιπάη, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως είχε αποφασιστεί κατά την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση. Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Μοναδικό θέμα, τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 εκατομμύριο ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το μεγαλομέτωχο Τσιπάη Άρης, δηλαδή τον κύριο Θοδωρό Καρυπίδη. Αυτά σε γενικές γραμμές από πλευράς Άρη. Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Πλέον είμαστε εν αναμονή της άφιξης του Πάκο Ερέρα στην Θεσσαλονίκη. Θυμίζω την Παρασκευή. Καλώς ακόμα δεν έχει γνωστή η ώρα. Θα πας αεροδρόμιο. Θα πάω. Ναι, τώρα πώς θα τα συνδυάσω. Δεν ξέρω και τι ώρα θα έρθει. Αν έρθει απόγευμα, είμαστε δύσκολοι. Έχουμε και την εκπομπή το απόγευμα. Θα ακούτε εκτάκτως αύριο μεθαύριο και την Δευτέρα Νίκο Παπαδόπουλο. 5 με 7. Φυσικά με Χρήστανο Τσαλτίδη. Χρήστανο Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο. All about Arizona. Το στείλαμε λίγο τον Αλέξη να ξεκουραστεί. Να πάρει λίγο τις ανάσες του. Εντάξει. Ωραία. Να χαλαρώσουμε λοιπόν, εμείς. Ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε. Με πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ακριβώς. Με τη συνέντευξη του επίτιμου προέδρου του Manchester United Greek Supporters Club. Το αναγνωρισμένο από την επίσημη United Fan Club εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά με τις δικές σας ερωτήσεις εφόσον το επιθυμείτε, FM και ενώ το μήνυμα αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, Νίκος Παπαδόπουλος και Θανάσης Κυλώνης. Άμα θες βάζουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές δραμμές, αλλά να έχει να κάνει μετά τον καλεσμένο, να μην τον βομβαρδίσουμε με μην βγουν τα τερλαμένα, τα αρρωστάκια με τη United να τον βομβαρδίσουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα αφού υπενθυμίσουμε τον χορηγό μας. Ο Παράσχος στηρίζει τον Μπαλαντέρ. Μια αποθήκη υδραυλικών στο κέντρο της πόλης Ολύμπου 90 για όλη την πόλη. Στην Ολύμπου 90 θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο στον Παράσχο κορυφή Champions League. Έλα όλη χέρια τώρα για τη μεγαλύτερη ομάδα της Αγγλίας, Manchester United. Λοιπόν, έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον επίτιμο πρόεδρο του Manchester United Greek Supporters Club, του αναγνωρισμένου από την επίσημη Manchester United FC Fan Club ελληνικό, τον Γιώργο Δημητριάδη. Να τον καλησπερίσουμε στην Αθήνα που βρίσκεται και εκεί που εδρεύει το Fan Club. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προς Θεού. Δεν μπορούσαμε να μην φιλοξενήσουμε και εκπρόσωπο της United. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, καλά πολλές φορές με τα παιδιά από το Fan Club της Liverpool. Μάλιστα. Με παιδιά από το Fan Club της Arsenal, με Borussia Dortmund. Οπότε θα ερχόταν αργά ή γρήγορα και η σειρά της Manchester United. Πολύ ωραία. Καταρχήν, σε βρίσκουμε καλά. Είμαστε μια χαρά, ναι. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, δώσε μας έτσι, να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα σχετικά με το σύνδεσμο, με το Fan Club. Καταρχήν, εδρεύετε στην Αθήνα, έτσι, στο Αιγάλεο. Να πούμε λοιπόν, ναι, για το Club, ότι εδρεύει στο Αιγάλεο, στη Χρυσοστόμο Σμύρνης. Είναι ένας χώρος που δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Εγώ από Αιγάλεο, Γιώργο, μόνο το Μαυροθαλασσίτη ξέρω. Αν κάποιος το είχε επισκεφθεί, αν έχει μπει στις σελίδες μας, θα ξέρει ότι είναι ένα κλαμπ μουσείο, πραγματικό. Ναι. Δηλαδή, κατά δήλωση των Άγγλων που μας επισκέφτηκαν όταν είχαν παίξει εδώ με τον Ολυμπιακό και ήρθαν αρκετοί οπαδοί, δήλωσαν εκστασιασμένοι ότι είναι από τα ωραιότερα κλαμπ που έχουν δει στον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα το πούνε άλλοι για μας, δεν θα το πούμε εμείς. Τώρα για τον κόσμο που μας ακούει, αν θέλει να μπει στις σελίδες στο Facebook, είναι Manchester United Greek Supporters Club. Supporters Club, ναι. Υπάρχει και το group και το page, δηλαδή και η σελίδα. Και η σελίδα, ναι. Και πρέπει να πούμε, μια και είστε σταθμός της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης, ότι έχουμε και εκεί παράρτημα, το οποίο λειτουργεί στο Dubliner. Τα παιδιά εδώ και 3 χρόνια. Τις ημέρες των αγώνων βασικά, έτσι, ναι. Ναι, πάντα. Πάντα την ώρα των αγώνων. Ναι. Η παρέα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Η United για μας, το ξέρετε, είναι καψούρα, τρόπο ζωής. Εσύ, Γιώργο, United πώς έγινες? Σε τι ηλικία και ποιο ήταν το ερέθισμα για να γίνεις United? Επειδή εγώ είμαι κάποιας ηλικίας. Γιατί και εγώ είμαι United. Εγώ θα σου πω πώς έγινα έγινα United. Έγινα στον τελικό του 77 με τη Liverpool. Εμείς γίναμε United όταν η United δεν έπαιρνε τίποτε. Ναι, στα πέτρινα χρόνια που λέμε. Επειδή κάποιοι λένε οι Sir Alex Ferguson και οι referee και τα λοιπά. Η United δεν είχε τίποτα τότε. Απολύτως τίποτα. Τότε στον πάγκο τι είχε, Roy Evans είχε, τι είχε? Όχι, είχε τον Άτκινσον. Α, τον Άτκινσον, ναι, Μάρτιν Άτκινσον, ναι.
Αλλά να πούμε λίγο για το κλαμπ καταρχήν. Mm-hmm. Πώς ιδρύθηκε. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν μια παρέα ατόμων συνειδητοποιημένοι, όλοι οπαδοί. Και επειδή κάποια στιγμή ζούσαμε την άκρατη εμπορευματοποίηση, που για μας δεν ήταν καθόλου οπαδική, έτσι σκεφτήκαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε στην Ελλάδα. Να κάνουμε δηλαδή απλώς τον κάθε Έλληνα που θέλει να πάει στο Old Trafford, που θέλει να πάει στο Manchester, να το κάνει εύκολα και απλά χωρίς να πληρώσει μια περιουσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 2012 μια παρέα, απελευθερώσαμε τη δυναμική της United στην Ελλάδα, που κρατιόταν πολύ χαμηλά. Τώρα έχουμε φτάσει σε σημεία, εδώ και 3 χρόνια, να είμαστε μονίμως στη δεκάδα παγκοσμίως στον κλαμπ. Που είναι ασύλληπτο για μια τόσο μικρή χώρα όσο η Ελλάδα με αυτή την κρίση. Όντως, ναι. Να έχουμε 650 μέλη, εκ των οποίων 363 ενεργά φέτος, δηλαδή τη χρονιά που μας πέρασε, που είναι ένα ασύλληπτο νούμερο, έτσι, για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Mm-hmm. Στείλαμε 150 άτομα στο Old Trafford, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύο. Εγώ, επειδή έχω ζήσει ένα εξάμηνο, ένα πεντάμηνο στο Manchester, δεν βρίσκει εισιτήριο για παιχνίδι. Εγώ να φανταστείς, ήμουν 5 μήνες στο Manchester. Ακριβώς. Και το μοναδικό παιχνίδι που κατάφερα να δω ήταν ένα φιλικό προς τιμή του Brian McLaren, United Celtic, μια Τετάρτη απόγευμα. Να πούμε λοιπόν γιατί κάποιος ακούει και λέει, γιατί πρέπει να είμαι μέλος σε ένα κλαμπ, γιατί να μην είμαι μόνος μου. Να το εξηγήσουμε αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι το Greek Supporters Club δεν έχει ούτε ένα ευρώ συνδρομή. Αυτό μπορεί να είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτό, ναι, Γιώργο, αυτό πώς το καταφέρνετε, δηλαδή, αυτό χωρίς συνδρομή. Αυτό το καταφέρνουμε με πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Και κάποια συνδυσφορά και από κάποιους, εάν χρειαστεί. Ο χώρος μας έχει παραχωρηθεί από ιδιώτη. Τον έχουμε φτιάξει, τον έχουμε κάνει κούκλα. Ναι, δεν χρειαζόμαστε κάτι. Δεν παίρνουμε εξτρά τίποτε. Ο καθένας δηλαδή πληρώνει τη συνδρομή του, που είναι 47 ευρώ για τους ενήλικους, έτσι. Αυτό τώρα, το, οποία... ποσό που λες είναι, αυτό τώρα το ποσό της εγγραφής είναι αυτό που λες τώρα. Αυτό είναι το ποσό της εγγραφής. Της εγγραφής, ναι, και τι ποσό της συνδρομή δεν υπάρχει. Η Manchester United. Ναι, μάλιστα. Η Manchester United, δηλαδή, για να εγγραφεί κάποιος, απαιτεί ένα ποσό. Ναι, το λογικό. Ποσό αυτό το πληρώνει, είτε θέλει μέσω του κλαμπ, είτε μόνος του κάποιος, γιατί πολλές φορές κάποιοι ανανεώνουν μόνοι τους και περνάνε στη δύναμη του κλαμπ. Γιατί λοιπόν τώρα κάποιος να είναι σε ένα κλαμπ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Γιατί, καταρχήν, εντάξει, θεωρώ ότι είναι ύψιστη τιμή για κάποιον να είναι μέλος της μεγαλύτερης ομάδας του πλανήτη για μας, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεύτερον, εδώ και 3 χρόνια η United έχει καταργήσει τα εισιτήρια. Δεν υπάρχουν πλέον τα τυπικά εισιτήρια που ξέρει ο κόσμος με το χαρτάκι. Πρέπει να είσαι, να μπεις με την κάρτα μέλους σου. Πρέπει να είσαι μέλος και να περάσεις με την καρτούλα σου, να τη σκανάρεις από τη θύρα για να μπεις μέσα. Και τρίτον είναι γιατί αν είσαι ένα απλό μέλος χωρίς να ανήκεις σε ένα supporters club, όπως είπες και εσύ, μπορεί να μην βρεις ποτέ εισιτήριο. Ναι, 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 ναι. Να είσαι πάντα στη λίστα αναμονής. Ναι. Ενώ το club σου εξασφαλίζει την είσοδο στο Old Trafford, που είναι σχεδόν πλέον ακατόρθωτο. Ναι, δεν με μου λες, τόσο εσείς, κόσμο. Σαν κλαμπ, για πόσα παιχνίδια την σεζόν έχετε εισιτήρια από την United? Εμείς έχουμε για όλα τα παιχνίδια εντός έδρας τη σεζόν. Α, για όλα, μάλιστα. Βεβαίως. Έχουμε 50 εισιτήρια στα μικρά παιχνίδια, είχαμε φέτος. Ναι. Γιατί τα εισιτήρια μοιράζονται με τη δυναμική του κλαμπ. Γι' αυτό και λέμε, γραφτείτε μέχρι 31 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία που δίνει η United για να μετρήσει τα κλαμπ. Ναι. Στις 31 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σε μετράει και σου λέει, κύριε, όσα μέλη έχεις, αναλόγως δικαιούσε και τα συγκεκριμένα εισιτήρια. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν πέρσι είχαμε 31 εισιτήρια στα ντέρμπι, τα οποία σε όλα τα ντέρμπι ήμασταν sold out, και 50 στα μικρότερα. Έχουμε και 3 διαρκεία δικά μας, που αν δεν πάμε εμείς εξυπηρετούμε τον κόσμο μας. Κατάλαβα. Μπορεί λοιπόν κάποιος, είπαμε πού μπορεί να μας βρει, έτσι, στο Facebook, στο Manchester United Greek Supporters Club και στο page, και το πιο σημαντικό είναι το mail μας που έχουμε, που μπορεί για οποιαδήποτε απορία να στείλει ένα mail
mugfc@hotmail.gr. Μάλιστα. Είναι το mail. Οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος, μπορεί να μας στείλει και να λάβει αμέσως απάντηση. Μάλιστα. Δεν μου λες, το κλαμπ το ανοίγεται κάθε μέρα ή μόνο τις ημέρες των αγώνων? Το κλαμπ ανοίγει όταν έχει υποχρεώσει η United. Μπορεί να μας βρει κάποιος, ακόμη και στα φιλικά που είναι 2-3 η ώρα, τα ξημερώματα που παίζουμε στην Αμερική. Ναι, ναι, όποτε ναι. Παίζει United, εμείς θα είμαστε εκεί. Εκτός αν έχουμε ορίσει κάποια εκδήλωση που λέμε ότι το κλαμπ θα είναι ανοιχτό την τάδε μέρα. Ναι, εντάξει, για να γίνει κάποια εκδήλωση, όπως έχουν γίνει αρκετές. Έχουν έρθει παλιοί ποδοσφαιριστές της ομάδας, έχουμε κόψει πίτες, έχουμε κάνει γιορτές. Έτσι, ο πιο γνωστός παίκτης που σας επισκέφθηκε, ποιος ήταν, Είναι οι δύο που παίζαν στην Ελλάδα. Ο Ρόι Κάρολ και ο Λουκ Στιλ, οι δύο τερματοφύλακες. Σωστά. Του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ναι, που ήταν. Ναι, ναι. Τα παιδιά, εντάξει, τρελαθήκανε, ακόμη έχουμε επαφές. Έχουν πάει στις πατρίδες τους και ακόμα μας μνημονεύουν. Ναι. Κοιτάξτε, σε εμάς κάποιος θα βρει αγάπη. Δηλαδή αγάπη δίνουμε και αγάπη θα πάρει. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, δεν κάνουμε οργανωμένες εκδρομές, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ο καθένας μόνος του μπορεί να το βρει και να πάει πιο φτηνά. Εμείς του εξασφαλίζουμε την είσοδο στο Old Trafford, χωρίς κανένα καπέλο. Αυτά που περάσαμε κάποιοι σε άλλες ηλικίες, θέλουμε τώρα η νέα γενιά να μπορεί να τα βρει έτοιμα. Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας φίλος του ΠΑΟΚ, ο Μπερμπάτοφ, λέει, δεν σας επισκέφτηκε? Ο Μπερμπάτοφ όχι, γιατί τον επισκεφτήκαμε εμείς όμως. Πολλές φορές και στο ξενοδοχείο, στην αποστολή του ΠΑΟΚ, αρκετές φορές. Ωραία, ωραία. Είχαμε ζητήσει και άδεια από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπόρεσε στην Αθήνα και τον επισκεφτήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ωραία. Να πούμε, μια και μιλάμε για Θεσσαλονίκη, ότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αυτό που έγινε πέρσι, που πιστεύω ότι θα μνημονεύεται για χρόνια, έτσι, η εκδρομή στα Σκόπια. Α, ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι, ναι. Που είναι κάτι που για μας θα μας ακολουθεί αιωνίως, που λέμε. 130 άτομα να φύγουν από την Ελλάδα με δύο πούλμαν, με γιο ταχύ και να πάνε στα Σκόπια. Για το Super Cup λες τώρα, έτσι. Για το Super Cup. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από οπαδούς ξένης ομάδας. Ποτέ. Ούτε πιστεύω ότι θα ξαναγίνει. Ακόμη οι Άγγλοι το μνημονεύουν, αφού μας έχουν κάνει αφιέρωμα δύο φορές μέσα στα προγράμματα που δίνουν στο Old Trafford. Ότι οι Έλληνες από την Ελλάδα της ανέχειας καταφέρανε και είναι κοντά στην ομάδα, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν μου λες, Γιώργο, εσύ στο Old Trafford πόσες περιφορές έχεις πάει? Πάνω από 40-50. Αλλά το θέμα δεν είναι προσωπικό. Καλά, ναι, εντάξει, επειδή έχω σένα απέναντι. Προσωπικό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω πάει και εκτός έδρας. Το κλαμπ έχει βρεθεί σε όλους τους τελικούς, σε ό,τι τελικό έχει παίξει η ομάδα, το κλαμπ έχει εκπροσωπηθεί. Φανταστείτε ότι πέρσι στη Στοκχόλμη ήμασταν 17 άτομα. Στον τελικό, φέτος τώρα, με ναι. τη Τζέλσι ήμασταν 7 άτομα. Έχουμε παρουσία παντού. Το κλαμπ έχει παρουσία, έχει και κοινωνική συμμετοχή σε πολλά φιλανθρωπικά τουρνουά, μια και μιλάμε έτσι. Έχουμε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Έχουμε ομάδα ποδοσφαιρική που τα παιδιά παίξανε και με την Εθνική Αναπήρων πρόσφατα, που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελο των Αναπήρων. Κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα μας καλούν σε οτιδήποτε φιλανθρωπικό και συμμετέχουμε. Μπράβο σας, μάλιστα. Έχουμε δηλαδή κάποιο έργο. Πληρώνουμε συνδρομές σε άνεργους, που είναι πολύ σημαντικό, χωρίς να έχουμε έσοδα, το ξανατονίζω, για να μην μπερδευτεί κάποιος. Έτσι, και αυτό που θέλω να πω, γιατί πολλοί μπερδεύονται, είναι ότι μπορεί να έρθει στην παρέα μας ακόμη και αν δεν είναι μέλος. Κάποιος δεν θέλει, δεν έχει. Ναι, 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 μπορεί να έρθει στην παρέα μας να βλέπει τους αγώνες της United, είτε στο Dubliner που μαζεύονται τα παιδιά, και να ξέρετε ότι στη Βόρειο Ελλάδα η δύναμή μας είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μέλη από όλο τον πλανήτη, όπως το ακούτε. Από Καναδά, από Αυστραλία, από Αμερική και από όλη την Ελλάδα και από Κύπρο. Γι' αυτό και μας κατατάσσουνε. Πρόπερς ήμασταν πέμπτοι στον κόσμο. Φέτος είμαστε ένατοι. Γιατί κάποιοι ανεβήκανε, παρόλο που ανεβαίνουμε κι εμείς. Αλλά είναι τιμή μια χώρα σαν την Ελλάδα να έχει ένα κλαμπ
που να είναι στη δεκάδα του κόσμου. Είναι όντως, όντως. Συμπεριλαμβανομένων και των αγγλικών κλαμπ. Ναι. Εδώ ένας φίλος τώρα λέει: εκδρομάρα λέει στα Σκόπια, λέει αλυσμόνεται. Χαιρετήματα στα αδρύφια της Αθήνας, Δημήτρης, Glory, Glory Man United. Ευχαριστούμε. Το φίλο να είναι καλά. Πιστεύω ότι αυτό που ζήσανε, που ζήσαμε, είναι κάτι το μοναδικό. Μας έδεσε πάρα πολύ. Η στάση στο Λευκό Πύργο, το κομβόι για τα Σκόπια, για μια ομάδα ξένη, ξένη θεωρητικά, για μας είναι η ομάδα μας, έτσι, η λατρεία μας, η αγάπη μας, τα πάντα. Η Manchester United. Εσένα ποιο μάτσο έχει μείνει πιο πολύ από αυτά που έχεις δει στο Old Trafford? Στο Old Trafford. Αν δηλαδή, αν κληθείς να κρατήσεις ένα, πούμε, στην μνήμη σου. Ναι. Δεν είναι πολύ πρόσφατο, ούτε και είναι αυτό με τη Real, με τον Τζακίρ που χάσαμε. Είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει η ομάδα, αλλά και η καλύτερη εμφάνιση των οπαδών μέσα στο Old Trafford τα τελευταία χρόνια. Αν κάποιος με ακούει που ήτανε... Θύμισε μου τώρα λίγο το σκορ. Πότε ήταν αυτό το παιχνίδι? Είναι που χάσαμε από τη Real, που αποκλειστήκαμε με την κόκκινη του Νάνη. Που έβαλε ο Ρονάλντο γκολ που δεν το πανηγύρισε. Ναι, ναι, τώρα κάτι μου έρχεται. Και χάσαμε τον ημιτελικό, ναι, πριν 3-4 χρόνια. Με τη Ρεάλ που λες κατευθείαν μου έρχεται στο μυαλό η τρίλα του Ρεδόνδο με τον γκολ του Ραούλ, ας πούμε. Ναι. Εκείνο είναι το United Real που θυμάμαι πιο πολύ στο Old Trafford. Να κάνω μια διόρθωση πριν για το 77 που είπα, ήταν ο Ντόχερτη, όχι ο Άτκισον. Μάλιστα, να μην τρελαθούμε κιόλα. Ναι. Ο Τόμι Ντόχερτη, προπονητής. Τέλος πάντων. Αυτό είναι για μας πώς γίναμε United, ναι, που λέγαμε. Ναι, ναι. Δεν μου λες, μια και μιλάς για προπονητές, με Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχατε συναντηθεί ποτέ, είτε εσύ προσωπικά, βεβαίως, είτε σαν κλαμπ? Βεβαίως, και μέλη μας είχαν συναντηθεί. Μας έχει στείλει η διόχειρη επιστολή, η οποία κοσμεί το κλαμπ μας. Έχουμε γωνιά Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που μας καλωσορίζει, μας εύχεται ό,τι καλύτερο σαν κλαμπ. Δηλαδή, είχαμε αυτή την επαφή που έπρεπε να έχουμε. Τον λατρεύουμε, εντάξει, τι να πούμε για το Φέργκιουσον. Καλά, ναι, το μόνο Φέργκιουσον που έχω να πω είναι ότι ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα social media τότε. Για να τον είχαμε διώξει κι αυτόν. Ναι. Την τριετία 86-89 που ήταν στήρα, σκεφτείτε να υπήρχαν τα social media, τι θα είχε γίνει. Γι' αυτό και λέω, στα νεότερα παιδιά, αυτό που ζήσαμε είναι ευλογία. Ίσως λέω να μην μπορέσουμε να το ξαναζήσουμε ποτέ. Είναι κάτι το μοναδικό. Ο Φέργκιουσον ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν, εντάξει. Τεράστια, δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει. Τεράστια προσωπικότητα. Ναι, δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει. Για τον Μουρίνιο, τι άποψη έχεις? Κοίτα να δεις. Όπως λέω τώρα, είμαστε κοινή θνητή. Δηλαδή, τι εννοώ? Όπως όλες οι ομάδες αψωνίζουμε ακριβά. Το μόνο καλό είναι ότι το United Way υπάρχει ακόμα και με τον Μουρίνιο. Για δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μας λένε μερικοί Marketing United, έτσι, για να μας πειράξουνε. Η Marketing United, λοιπόν, είναι η μόνη ομάδα που από ιδρύσεώς της έχει παίχτη από τις ακαδημίες της στην πρώτη ομάδα. Η δεύτερη είναι ο Άγιαξ, που το έχει επάγγελμα. Η πρώτη είναι η United. Αυτό, λοιπόν, να το ακούσουν κάποιοι που λένε η Marketing United. Είναι η μόνη που ακόμη πρεσβεύει το United Way. Και με το Μουρίνιο. Τώρα, όσον αφορά σαν προπονητή το Μουρίνιο, σίγουρα θα θέλαμε καλύτερα πράγματα. Καλύτερη μπάλα, βασικά. Καλύτερη δεν μπάλα. Μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι πήρε μια ομάδα χαλασμένη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η ομάδα από Μόγιες και Φανγκάλ ήταν ταλαιπωρημένη. Όπως θέλετε, βάλτε το, εντός εισαγωγικών, εκτός. Έπρεπε, λοιπόν, να επανέλθει στην κανονικότητα. Μερικοί δεν τον χωνεύουν, δεν τους αρέσει, και εγώ ρωτάω, δεν εκφράζω προσωπική άποψη. Πόσοι πιστεύετε ότι μπορούν να κουμαντάρουν αυτό το υπεροκειάνιο που λέγεται Manchester United? Να μου πούνε κάποιοι που λένε να φύγει, να κάνει, ωραία, να φύγει. Πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να αντέξουν αυτό το μπάγκο? Ή ας αντιστρέψουμε, είστε ιδιοκτήτης της Manchester United, είστε οι Glazer, σε ποιον θα εμπιστευτείτε αυτό το μεγάλο οργανισμό? Μπορούμε να ονομάσουμε πάνω από 3 στην Ευρώπη, οι οποίοι και αυτοί που θα ονομάζαμε έχουν δουλειά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε πρέπει να εμπιστευτούμε όλοι σαν οργανισμός αυτόν τον προπονητή, να δούμε να κάνει τις μεταγραφές.
Φέτος κάναμε ρεκόρ πόντων. Μην κοιτάτε που πέσαμε στην πάρα πολύ καλή City. Ναι, καλά, η City εποχές, δεν παίζονταν φέτος. Θα μας έδινε πρωτάθλημα, έτσι. Και έκανε τα απόλυτα ρεκόρ. Αλλά μια City που ξυλώνει και ράβει με όσα χρήματα ήθελε εδώ και 8 χρόνια. Γιατί κάποιοι θέλουν να τα παραγνωρίζουν. Ο Γκουαρδιόλα 2 χρόνια πριν πάει είχε στείλει τον Μπεκιριστάιν και είχε αρχίσει δουλειά στη City. Γιατί λένε μερικοί πώς έγινε. Όποιον θέλει διώχνει, όποιον θέλει παίρνει. Αν το έκανε και αυτό ο Μουρίνιο με τον ίδιο τρόπο, αν τον κρίναμε. Και ζούμε σε μια εποχή οπωσδήποτε της υπερβολής. Που τα social media πλέον παίζουν το ρόλο. Α, μας αρέσει, α, δεν μας αρέσει, α, γιατί ο Πογμπά έκανε dab, γιατί βγήκε στο Instagram, γιατί βγήκε στο Facebook. Καλά, ναι, έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση, εντάξει, και όλοι... Και σας λέω, σκεφτείτε μόνο να είχαμε Facebook ή Instagram την εποχή του Sir Alex. Ναι, ο οποίος είχε δύσκολα πρώτα χρόνια, δεν ήταν κατευθείαν στα γούστα με United, με Ferguson United. Ακριβώς, γι' αυτό θέλει υπομονή, υπομονή. Θα κρυθεί. Είχαμε άστοχες στιγμές φέτος, θεωρώ δύο πολύ άστοχες στιγμές του Μουρίνιο, το μάτς με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλ και το μάτς με τη Σεβίλη, που για πλάκα έπρεπε να περάσουμε, αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα μάθει από τα λάθη του. Κάναμε κάποια καλά παιχνίδια, νικήσαμε σε όλα τα μεγάλα ντέρμπι, που είναι σημαντικό, έδειξε ότι η ομάδα μπορεί, με κάποιες συγκεκριμένες προσθήκες πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Γιατί είναι καταδικασμένη η ομάδα πάντα να πρωταγωνιστεί. Και να πρέπει να τη χαίρεται και ο κόσμος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όλοι μάθανε στα πολλά πρωταθλήματα, στην ασφάλεια του Σερ Άλεξ, ναι, που έπαιρνε, ναι, και το κάρβουνο και το έκανε χρυσό. Καλά, όλες οι ομάδες κάνουν τους κύκλους τους. Είπαμε, πέφτουν, αυτό γίνεται once in a lifetime που λέμε. Μια φορά. Ναι. Τώρα θα ζήσουμε ως κοινή θνητή. Θα περάσουμε τις παιδικές μας ασθένειες και θα συνεχίσουμε. Σωστά. Δυνατοί όπως είμαστε πάντα. Δεν μου λες, ήσουν μήπως μέσα και στη Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον Αθηναϊκό. Βεβαίως. Ήσουν, τότε στο κύπελο Κυπελούχο. Αρκετά παιδιά από το με Τζαλακώστα τότε ο, ακριβώς, ο Αθηναϊκός και, ακριβώς, και Καπουράνη νομίζω. Με Καβδάνη, με Σαργκάνη. Ναι, ναι, με Σαργκάνη, σωστά. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ο οποίος Αθηναϊκός το είχε στείλει στην παράταση στο Old Trafford, Φαντάζεσαι, φαντάζεσαι να έχει αποκλείσει ο Αθηναϊκός τη United. Αφήστε το, μην το συζητάτε αυτό καθόλου, γιατί ήταν τραυματική εμπειρία. Ποιος τους άκουγε μετά τους οπαδούς της Liverpool? Ποιος, ναι, τους άκουγε, είναι και πολλοί. Εντάξει, είχαμε όμως φέτος και ωραίες στιγμές με τη Liverpool. Ζήσαμε όμορφα. Μας πρόσφερε ο Κάριος ωραία χαμόγελα. Είχαμε ωραίες στιγμές. Με ξένα κόλλημα που λέμε, με ξένα κόλλημα. Κοιτάξτε, εντάξει, να το ρίξουμε και λίγο, ναι, στην μπορεί, πλάκα. Ναι, εντάξει, χαβαλέκαμε, για μπάλα μιλάμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Εμείς αυτό που λέμε στον κόσμο είναι να ψάξει, να βρει, να ρωτήσει, να μάθει για μας. Είμαστε ανοιχτοί, μπορεί να έρθει να μας επισκεφτεί, μπορεί να μπει στις σελίδες μας, μπορεί να πάει τα παιδιά στο Dubliner να τα βρει, να μιλήσουν, να δει ποιοι είμαστε, να έρθει δίπλα μας, να δει τι ακριβώς κάνουμε. Μάλιστα. Δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν, την αγάπη του για την ομάδα ζητάμε. Όχι, αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει συνδρομή είναι όντως. Είναι, ναι, και σας λέω, αν μου βρείτε άλλο ένα κλαμπ παγκοσμίως που να μην μπαίνει συνδρομή, θα τον παραδεχτώ. Δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Και το κλαμπ μεγαλουργεί. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Και γι' αυτό και φέτος έχουμε καλέσει όλο τον κόσμο να ανανεώσει, να γραφτεί, να ξαναέρθει. Δεν είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα, γιατί με το full membership παραλαμβάνεις ένα πακέτο, έτσι, που σου έρχεται από τη United, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει το yearbook, έχει στυλό, μπρελό, καρφίτσα και την κάρτα μέλου σου, που είναι πολύ ωραίο να το έχεις και για συλλεκτικό. Αλλά μπορεί κάποιος, αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά θέλει να γίνει μέλος, γιατί θέλει να πάει στο Old Trafford, να γραφτεί και με μια απλή συνδρομή που έρχεται μόνο η κάρτα μέλους, έχει τις παροχές πάλι, την έκπτωσή του, το δικαίωμα στα εισιτήρια, την έκπτωσή του στην μπουτίκ, έτσι. Και έχει 32 ευρώ για τους ενήλικες και 28 για τους ανήλικους, κάτω των 16 και για όσους είναι πάνω από 65. Είναι σημαντικό κι αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να γραφτεί, να είναι μέλος στη United με ένα πολύ ευτελές ποσό. Ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα.
Δεν μου λες, είσαι και ο παδός της Εθνικής Αγγλίας ή μόνο United? Εννοείται, αυτά πάνε μαζί. Πάνε πακέτο, έτσι. Δεν μπορείς να μην. Πώς τη βλέπεις την Αγγλία στο Μουντιάλ που ξεκινά σε μια εβδομάδα? Όπως κάθε φορά. Θα κάνουμε τρία ωραία παιχνιδάκια και θα γυρίσουμε. Και θα γυρίσουμε, ναι. Διακοπές. Ναι. Τουρισμός στη Ρωσία. Όταν η μεγαλύτερη Αγγλία που πήγε με Λάμπα, Τζέρα, Ρούνεϊ, με Φέρντιναντ, με ό,τι καλύτερο υπήρχε, Άσλεϊ Κόουλ, Γκάρι Νέβιλ, ξέρω. Και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα εκείνη. Τώρα ελπίζουμε. Για Νότια Αφρική λες τώρα. Για το 10 στην Νότια Αφρική ήταν αυτό το 10. Πάντα ελπίζουμε τώρα. Ναι. Λέμε, είναι νεανική κοίταξε, ομάδα. Νομοτελειακά η Αγγλία κάποια στιγμή θα ξαναπάρει Μουντιάλ. Όλο έτσι λέμε. Ναι. Κάποια στιγμή. Εντάξει. Και μετά κοιτάμε τους άλλους. Ναι. Έχει, και τώρα η United έχει 4-5 έχει ονόματα. Τέσσερα παιδιά δικά μας. Έχει τον Jones. Έχει... Ευχόμαστε όλα τα παιδιά της United που είναι σε εθνικές πρώτα να γυρίσουν σόι πίσω. Να πετύχουν κάτι καλό, που αυτό είναι σημαντικό και για τους ίδιους και για την ομάδα, και να γυρίσουν υγιείς. Αυτό είναι που θέλουμε. Ναι. Να σημερώσω ότι ο Λουκάκου έβαλε γκολ στο Βέλγιο, τους 2-0 στο 90, το άλλο ξέρουμε. Το βάλε ο Αζάρ. Μάλιστα. Ναι, και ο Λουκάκου τον προτιμούν πολύ και για σκόρερ στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ, ναι, είναι και να στο Βέλγιο που σκοράρει πολύ. Να δούμε. Είναι και είναι και αντίπαλοι, είναι... έτσι. Θα τεθεί αντιμέτωπος και με έρχεται του συμπαίκτες. Ναι, είναι στον ίδιο όμιλο, Βέλγιο Αγγλία. Αυτό τώρα μου έδωσε μια ευκαιρία να πω ότι στην Αθήνα, πιθανόν και τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε κάνει ως εκδήλωση. Θα μαζευτούμε δηλαδή σε αυτό τον αγώνα Αγγλία-Βέλγιο που είναι την 5η 28 Ιουνίου. Ναι, αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι μια καλή ευκαιρία να μαζευτούμε, να μιλήσουμε για το κλαμπ, για τις νέες εγγραφές, για οτιδήποτε θέλει κάποιος να ρωτήσει. Μάλιστα. Και σας είπα και πάλι, να ξέρουν και τα παιδιά που μας ακούνε. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Ναι. Μπορείς να είσαι φίλος United και να είσαι στην παρέα μας. Να σου δώσω και μια πληροφορία την οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζεις. Το ξέρεις ότι ο αδερφός του Lingard ζει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το ξέρω και έχει σχολή χορού. Έχει σχολή χορού ακριβώς. Το γνωρίζω, ναι, το γνωρίζω. Να είσαι ενημερωμένος. Το γνωρίζω, ναι. Απόλυτα. Ναι. Δεν σε πιάσα να διαβάσω. Μάλιστα. Γνωρίζω. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ναι, καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, έχω να πω αυτό. Σε όποιον κόσμο θέλει, είπαμε το mail μας, είπαμε τα πάντα, είπαμε τα Facebook. Είπαμε στο Facebook είναι Manchester United Greek Supporters Club. Manchester United Greek Supporters Club. Είναι η σελίδα μας στο Facebook και το page στο Facebook. Στο page μπορεί κάποιος να στείλει και μήνυμα με ό,τι ερώτημα θέλει. Οποιοδήποτε ερώτημα απαντιέται άμεσα. Μάλιστα. Είτε στο mail μας που το είπαμε, να το ξαναπούμε για κάποιον. mugfc@hotmail.gr. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Εμείς συνέχεια, καλές επιτυχίες στην ομάδα μας. Ελπίζω και να τα ξαναπούμε. Ό,τι καλύτερο για το σύνδεσμο. Ευχαριστώ Όποτε μας χρειάζεται σαν Fan Club, εμείς εδώ πέρα είμαστε. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Προς το εκτιμούμε πάρα πολύ. Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Δημητριάδη, τον επίτιμο πρόεδρο του official, του αναγνωρισμένου από την επίσημη United Fan Club εδώ στην Ελλάδα, Manchester United Greek Supporters Club, με σελίδα στο Facebook, με τα γραφεία στην Χρυσοστόμου Σμύρνης, αν θυμάμαι καλά, στο Εγάλαιο. Ναι, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20 στο Εγάλαιο. Εγώ από Εγάλαιο μόνο το Σταύρος Μαυροθαλασσίτης ξέρω, τα υπόλοιπα δεν τα είχα επισκεφτεί, είναι και αρκετά μεγάλη έτσι, περιοχή της Αθήνας. Εντάξει, είναι μια κίνηση που η σημερινή σε συνέχεια και άλλων τηλεφωνικών έτσι, επαφών με ανθρώπους, με προέδρους, με απλά μέλη και άλλων έτσι, ελληνικών fan club ξένων ομάδων. Έχουμε μιλήσει με τα παιδιά της Arsenal, με τα παιδιά της Liverpool εδώ. Καταρχήν έχουμε πολλούς οπαδούς της Liverpool εδώ στο Λίμπερο. Με τον Ματζούκι να κρατάει πιο ψηλά από όλους τη σημαία και με αφορμή τον τελικό του Champions League με τη Real. Έχει στηθεί εδώ στον Λίμπορο ένα show κυριολεκτικά που νομίζω σε άλλο ελληνικό ραδιόφωνο, τι ελληνικό, εδώ σε ραδιόφωνο του Λίβερπουλ που δεν ξέρω αν υπήρχε τέτοια κάλυψη και δεν το λέω ειρωνικά, ήταν πολύ ωραία κίνηση των παιδιών του Fan Club της Λίβερπουλ και είπαμε και Άρσεν και μπορούσε η Ντόρτμουντ, έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν με ένα δικό μας ουσιαστικά παιδί, τον Αλέξανδρο Μανιό, να είναι εκεί πρόεδρος. Είναι ωραίες κινήσεις αυτές. Είτε υποστηρίζετε είτε δεν υποστηρίζετε μια έτσι, ελληνική ομάδα, πολλοί κόσμος, ειδικά τα τελευταία χρόνια,
έτσι, στηρίζει με περισσότερη ζέση έναν ξένο σύλλογο, γι' αυτό και έχουν αυξηθεί και τα μέλη σε όλα σχεδόν τα fan club, τα ελληνικά ξένων μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. Αυτά όσον αφορά την Manchester United, η οποία θα προσπαθήσει του χρόνου να επιστρέψει στην κορυφή, αν και είναι πολύ δύσκολο γιατί η συμπολίτσα City έχει ξεφύγει αρκετά, σε αρκετά επίπεδα. Την ώρα που το Βέλγιο πετυχαίνει και τρίτο γκολ με έναν άλλον παίκτη, με άλλον έναν παίκτη μάλιστα το διατυπωσιστότερα της United, τον Μαρουάν Φελαϊνί, μια αμφιλεγόμενη ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Ο Λουκάκου άνοιξε το σκορ στο 27, ο Φελαϊνί ο συμπαίκτης του United το κλείνει. Ενδιάμεσα είχε σκοράρει ο αρχηγός των Βέλγων ο Αζάρ, είναι και τελικό αποτέλεσμα. Βέλγιο-Αίγυπτος 3-0. Τελικό και στα play-off της τρίτης κατηγορίας στην Ιταλία, Σιένα Κατάνια 1-0. Βενέτσια Παλέρμο είναι 1-1 στο 85. Προηγήθηκαν οι Σικελοί, ισοφάρισε η ομάδα του Πίπο Ιντζάγκη σε 1-1. 1-1 έχουμε και στην Β' Αχιλής, αν ενδιαφέρεστε. Ντεπόρτες Μελιπίγια Σαντιάγο Γόντερες, οι οποίοι παίζουν και με 10 ποδοσφαιριστές, έχουν αποβόλει. Έχουμε πρωτάθλημα και στο Περού. Union Comercio Universitario, μια και μιλάμε για Περού, να υπενθυμίσουμε ή να ενημερώσουμε για το γνωρίζω ότι τελικά ο αρχισκόρερ της ομάδας και αρχηγός της, ο Πάολο Γκερέρο, το ΚΑΣ όχι έσβησε την ποινή του, αλλά την πάγωσε για ένα μήνα, για όσο διάστημα το Περού θα παίζει στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Η ποινή του Γκερέρο για χρήση κοκαίνης δεν ισχύει και έτσι ο αρχισκόρερ των Περουβιανών θα δώσει κανονικά το παρόν. Και μάλιστα στην επανεμφάνισή του πέτυχε 2 γκολ τις προάλλες στο 3-0 επί της Σαουδικής Αραβίας. Διάλειμμα δεν έκανε, ρε φίλε. Διάλειμμα δεν έκανε, ρε φίλε, γιατί μίλησα τόση ώρα με τον πρόεδρο του Man U, Greek Supporters Club. Επειδή είχα μια δουλειά, δυστυχώς δεν μπόρεσα δεν να πειράζει, συμμετέχω. Φίλοι, δεν πειράζει. Ήταν κάτι έκτακτο που βγήκε, θα με συγχωρέσετε. Αλλά ο Γκατομορλή που τον αποθέωνε, που το ακούγαμε έξω μαζί και τον αποθέωνε και έλεγε στα μάτια: Πέστα, ρε φίλε, πέστα, ρε φίλε, πέστα. Καλά, ναι, μου ρελίσει, ναι. Ναι. Πάντως θα άξιζε να κάνεις τώρα ένα διάλειμμα γιατί έχει ψωμί έξω, ξέρεις. Έχει ψωμί. Ψωμάκι ζεστό. Έχει ψωμάκι έξω. Έχει ψωμάκι γιατί κάτι, κάποια πράγματα αρχίζουν να διαδίδονται. Λοιπόν. Θα κάνουμε διάλειμμα. Θέλεις. Θέλω, Γιάννη, πόσο το διάλειμμα, κάνα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για 5-10 λεπτάκια. Okay. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 50 είμαστε. Φίλοι, κάναμε έτσι ένα διαλυματάκι. Τράβηξε λίγο παραπάνω τον προηγούμενο μισάωρο με το πολύ ενδιαφέρον θέμα που είχαμε σχετικά με την Manchester United. Μπαλαντέρα, ακούτε για περίπου άλλα 7-8 λεπτάκια. Μέχρι και τις 12-12 παρά που θα πάμε παρέα. Θανάση Κυλώνης και Νέος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Με Γιάννη Ζάτση, εξαιρετικό Γιάννη Ζάτση, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ανοιχτές οι γραμμές για λίγα λεπτά. Όποιος προλάβει, τον κύριο είδε, Γιάννη μου, έτσι. Ή τον Παπαδόπουλο άκουσε και συνομίλησε. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Για να σχολιάσουμε έτσι συνοπτικά και ό,τι προλάβουμε. Ό,τι είχαμε μέσα στη μέρα με τους φίλους του Άρη για τον Ογκο Σόουζα, με τον Μπάου για την ανανέωση του Μαλεζά. Έχουμε και Ρακλή, έχουμε και Διεθνή, έχουμε και Μουντιάλ. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές για τα επόμενα 7-8 λεπτάκια. Έτσι, άμα θέλετε να βγείτε και να τα πείτε ωραία, όμορφα και με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Μία εβδομάδα πριν το Μουντιάλ που λένε, καθόμενο έχουμε κανιά είδηση. Από το εξωτερικό μέχρι να χτυπήσει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Γιάννης Ζάτσης περιμένει πάντα το τηλέφωνο με αγωνία για τον πρώτο ήρωα που δεν κοιμάται τέτοια ώρα και θέλει να βγει στον αέρα. Έλεγε στο συμβούλιο του με τον Όφη Μονιάκης. Ο Όφη που ανανέωσε αρκετούς, αφορά και τον Άρη βέβαια, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες Super League. Αλλά από ό,τι έμαθα, ανανέωσε, αλλά το χρήμα δεν μπήκε ακόμα στις συζητήσεις με ποδοσφαιριστές του Όφη του υπάρχοντος ρόστερ για την νέα σεζόν. Έχουν ένα θεματάκι ρευστότητας λίγο στην ομάδα του Γεντικουλέ, η οποία θα είναι από τις ομάδες που την επόμενη σεζόν στη Super League θα παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία. Για τον Άρη είπαμε νωρίτερα φυσικά για τον Σόουζα που συμφώνησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη προφορικά, δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές για τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Άμα δεν είσαι υπολογιστής αυτός που είναι για πέταμα ώρες. Ο δικός μου, έτσι ο προσωπικός μου, πρέπει να αλλάξουμε και ένα λάπτοπ κάποια στιγμή. Πάρουμε ένα καινούργιο. Θα μπω από το κινητό. Άλλοι πεινάνε ρε Γιάννη, εντάξει εδώ πέρα. Εντάξει. Εσύ αφού πεινάς, πάλι καλά να λέμε. Εντάξει.
Εντάξει, είναι ένα άτομο Γιάννη μου, το παίζει γενικότερα δύσκολο με το φαγητό. Αλλά με το βγάλει μπροστά του 2-3 μπέργκερ, δεν θα χαρίσει. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και χαιρόμαστε να τρώει. Λοιπόν, το φαΐ είναι υγεία τη αλλιώ, Γιάννη μου. Ξέρεις τι μου έχει λείψει όμως, ρε φίλε, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Εκεί που μεγάλο, στα barbecue, ρε φίλε. Μου έχει λείψει μια τέτοια κατάσταση. Να ανάψει το κάρβουνο, έτσι ωραίο, να γίνει λευκό, λευκό, να πετάξει από πάνω τη σχάρα, να πετάξει τα pork chops, τα ένα, το άλλο εκεί πέρα. Να έρχονται οι μυρωδιές, να έχει καλή παρέα, με μπυρίτσες έτσι, να έχει και τι μπυρίτσες σου εκεί πέρα αφημένες σε ένα ψυγιάκι. Και τώρα που καλοκαιριάζει είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, να έχεις έτσι να κάτσεις ένα μέρος με κιόσκι, να έχεις ένα τραπέζι, να έχεις καλή παρέα, να έχεις τα κρέατα να βγαίνουν ασταμάτητα. Βέβαια, ο ήρωας στην προκειμένη περίπτωση πάντα Γιάννη μου είναι αυτός που ψήνει. Και τις περισσότερες φορές είμαι εγώ αυτός ο ήρωας. Αλλά μ' αρέσει, τη βρίσκω. Μ' αρέσει να είμαι από πάνω την πιζιταριά και να βγαίνει αυτή η τσίκνα, αυτή η αρωματίλα στα κρέατα. Να σε ιδιάζονται οι μυρωδιές, η ρίγανη, το θυμάρι που θα βάλεις και τη μαρινάδα το προηγούμενο βράδυ. Άμα είσαι μερακλής και είσαι μεγαλώσει μερακλίδικα, σ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και εμένα ο πατέρας μου τα έμαθε. Που ψήναμε πάνω στο χωριό, κυραλέκος. Σοφάει με τη φουφούκια αυτός, δεν μπορεί. Ή στην Περαία παλιά. Εντάξει. Μεγάλος ψήστης. Μεγάλος. Και μεγάλος δάσκαλος και σε αυτό το κομμάτι, όπως και σε πολλά. Αλλά ο κυραλέκος, λοιπόν. Μία γραμμή θα δεχτούμε, αφού πήγε παραπέντε. Μία γραμμή. Όποιος προλάβει, τελευταία. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Βγήκατε λίγο από τους ρυθμούς σας σήμερα με το θέμα που φιλοξενήσαμε με την. Με τη Manchester United. Που φώναζε ο Μορελής από μέσα. Α, ωραία τα λέει. Μπράβο του. Πέστα, έλεγε. Πέστα. Πολύ όμορφα τα λες. Αλλιώς ο Γιάννης Ζάτσης θα δώσει λίγη μουσική, όπως θα κάνει αμέσως. Βασικός ο Άμερ Ουάρντα στη φιλική ήττα της Αιγύπτου το Βέλγιο, ο Ντιμπιντάι. Έτσι. Καλό παιδί λένε οι πληροφορίες, αλλά λίγο το μυαλό του μέσα πρέπει να έχει μια σφινωμένη τυρόπιτα. Λοιπόν, σε άφησα. Μην μπεις. Σε άφησα επίτηδες. Μην μπεις. Δεν σε θέλω, ρε φίλε. Έξω. Μπούλο. Έφαγε 40 λεπτά μόνο γιατί εγώ είχα μια υποχρέωση έξω. Τώρα κάτσε. Έλα εδώ, πάρε και αυτά. Έλα εδώ, αδελφέ μου, έλα εδώ, επειδή σε προσέχω. Έλα, χτύπα. Έλα, μην το χαρίζεις, ρε Θανάση. Γιατί είσαι ακατάδεκτος. Δηλαδή για το Θεό, Θανάση Κυλώνης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μεγάλη μορφή. Έτσι, το ραδιοφωνικό μου τέρι εδώ και 7 μήνες. Λοιπόν, τη διάβαζα, λοιπόν. Βασικός λοιπόν ήταν ο Άμερ Ουάρντα και αγωνίστηκε 79 λεπτά στη φιλική αναμέτρηση της Αιγύπτου με το Βέλγιο στις Βρυξέλλες. Το Βέλγιο το οποίο. Πήρε κεφάλι με τον Ρωμέλου Λουκάκου στο σκορ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ελχανταρί, ο οποίος αν αγωνιστεί στο Μουντιάλ και είναι και αρκετά πιθανό να τον χρησιμοποιήσει ο Κούπερ, θα γίνει ο γυραιότερος παίχτης που έχει αγωνιστεί ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. 45 χρονών αυτός ο Θεός, ο Χαμντανί, που τον κάλεσε ο Κούπερ τα τελευταία χρόνια πίσω στην Εθνική, ενώ σε 38 Εντένα Ζάρ διπλασιάζει στα τρέματα για τους Βέλγους. Ο ρυθμός του αγώνα που διαβάζουμε έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, έγιναν και πολλές αλλαγές από τους δύο προπονητές που κάνουν τις τελευταίες δοκιμές για τις ομάδες τους πριν ξεκινήσει η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Και το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 92ο λεπτό. Ιωάννη Ζάτση από τον Μαρουάν Φελαϊνί. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, επειδή είμαστε επαγγελματίες. Να ξέρεις, Γιάννη, ότι μια εκπομπή πρέπει να κλείνει πριν την ώρα. Λοιπόν, στα 3 λεπτάκια πριν από τις 12. Τι, η γραμμή. Κλείσαμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Όχι, να σου πω, βγάλ τον. Αφού πήρε ένας, θα τον βγάλουμε. Τον ακούσουμε. Τον ακούσουμε συνοπτικά. Τον έχουμε, λοιπόν, πάμε στον πρώτο και τελευταίο φίλο της απόψινής εκπομπής. Γεια σας. Έλα, ναι. Έλα, πώς πάμε. Έλα, καλώς το να, συνοπτικό σε θέλω. Ναι. Επειδή πλατιάζεις, συνοπτικό σε θέλω. Όχι, δε. Πάμε. Κυλώνης είναι έξω, ο Παπαδόπουλος μέσα. Τον Κυλώνη τον κάναμε αλλαγή. Για το στοίχημα θέλω να πω κάτι. Πες το σε μένα, εγώ εδώ πέρα δικός bookmaker. Για πες. Για πρώτο σκόρ, ποιο βλέπετε, Μουντιάλ. Εγώ, φίλε, σοβαρά τώρα, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες με τον Θανάση. Ναι, ναι. Εμένα μου κάνει πολύ κλικ ο Γκρισμάν. Γκρισμάν. Γιατί η Γαλλία είναι και σε ψηλοβατό όμιλο, σκοράρει γενικότερα σαν ομάδα. Εγώ τον πιστεύω πολύ. Εντάξει. Για Αγγλία, βέβαια, πριν εγώ έλεγα για Harry Kane, αλλά βλέπω Αγγλία ότι
Εάν... Το γκέι νομίζω τον έπαιξε ο Κόλκας. Α, αν περάσει από τον όμιλο, ναι, μετά στην οκτάδα πρέπει να συναντάει ή Γερμανία ή Βραζιλία. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή. Εκεί είναι χλωμά. Κοίτα, το... εγώ την Αγγλία την θέλω να προχωρήσει, γιατί είναι συμπαθής ομάδα, mm-hmm, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι σε τέτοιες διοργανώσεις έχει την ταμπέλα του loser πλέον. Ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, το ρόστερ της δεν με πείθει ιδιαίτερα. Βέβαια θα μου πεις, έπειθε το ρόστερ της Ελλάδας 2004, όχι. Όντως, όντως. Αλλά... όχι, για να το πάρει αποκλείεται. Να το πάρει όχι. Αλλά λέμε μήπως προχωρήσει, μήπως βάλει κανένα γκολ κέν, να το παίξουμε για πρώτο σκόρ, ας πούμε. Αυτό. Τι ας πούμε, εμένα η Αγγλία μου βγάζει την εικόνα μιας ομάδας, έτσι πως κοιτάω το ρόστερ, που δύσκολα θα σκοράρει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είναι λίγο, μου βγάζει η Αγγλία αυτό το δυσκύλιο. Ναι. Κατάλαβες. Και ο προπονητής αυτός, αυτό τον προπονητή δεν... αυτός ο Southgate. Ήταν, αυτός ήταν που έχασε το πέναλτι του 96 με τη Γερμανία στους ημιτελικούς τα πέναλτι και χάσαν το τρόπαιο, ρε. Α. Αυτόν έχουν προπονητή, τέλος πάντων. Κάκο, τέλος πάντων. Δεν είναι, εντάξει. Και γενικά, όπως βλέπω τις διασταυρώσεις, mm-hmm, η Αργεντινή που λέμε, mm-hmm, παίζει με τον όμιλο, διασταυρώνεται με τον όμιλο Ισπανία-Πορτογαλία. Στους 8. Αν κατάλαβα καλά. Οπότε και εκεί, παράδειγμα, αν παίξει ένα Αργεντινή-Ισπανία, πες τον Κιλόνι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αργεντινή, στο φιλικό Ισπανία κοπάνει σε 6. Θα μου πεις. Ο Κιλόνις πιστεύει πολύ την Αργεντινή να φτάσει στο τελικό. Ναι. Εγώ δεν την πιστεύω τόσο, να σου πω την αλήθεια. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, ας πούμε. Καλά, εννοείται. Κάτσε να ξεκινήσει μια με το καλό, να δούμε τι εκπλήξεις θα έχουμε στους ομίλους. Γιατί συνήθως αυτές τις οργανώσεις όλο και ένα-δυο φαβόροι μένουν εκτός της επόμενης φάσης. Από τους ομίλους κιόλας. Η Ισπανία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, δεν πηγαίνει τόσο καλά. Αυτό λέω και εγώ. Αν η Ισπανία-Πορτογαλία εκείνο το τέτοιο γίνει έκπληξη, δηλαδή μια από τις δύο δεν περάσει, βλέπω την Αργεντινή να πηγαίνει ακόμα και τελικό. Αλλά αν εκείνος ο όμιλος είναι καλός κτλ. Και αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές και πάνε μπροστά. Η Αργεντινή, όχι ότι δεν θα περάσει, αλλά ξέρεις, θα έχει πρόβλημα, επειδή θα έχει απώλειες, θα κουραστεί κτλ. Αυτό. Έτσι είναι. Ωραίος. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Πάρε αύριο να πλατιάσεις. Όχι, εντάξει. Να είστε καλά. Έγινε βλαγάκι, να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Λοιπόν, κλείνουμε. 12 ακριβώς. Μαζί μας ήταν ο Παράσχος, ο Λίμπο 90, στο κέντρο της πόλης. Κορυφαίος σε υδραυλικά είδη για το σπίτι σας, το μαγαζί σας, το γραφείο σας, ο κολλητός του Κιλόνι, ο Σίμος και όλο το επιτελείο εκεί πέρα θα πάτε, θα σας εξυπηρετήσουν άψογα. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον κύριο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο, Πέμπτη, στην πρώτη τελευταία κουμπί της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10 να είστε. Α, όχι. Μπορεί να τα πούμε μαζί, μπορεί και όχι. Γιατί αύριο θα ακούσετε τον Νίκο Παπαδόπουλο 5 με 7. Θα δούμε αν θα κάτσουμε το βράδυ, θα φανεί. Αλλά τον Μπαλαντέρ θα τον ακούσετε όπως και να έχει αύριο, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.